Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, λίγο έτσι βιαστικά. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Ράσβα Λουτζέσκου ζωντανά στην κάμερα της Νόβα που μόλις ξεκίνησε. Λόγω της ανάλυσης από την πλευρά της τεχνικής ηγεσίας εν ώψη της κυριακάτικης πολύ μεγάλης και σημαντικής αναμέτρησης εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρουμε άμα θα προλάβουμε να έχουμε κάποιον εκ των πρωταγωνιστών μαζί μας και από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και από την δική μας καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά καλό θα είναι να είμαστε όλοι διαπανενδεχόμενο προετοιμασμένοι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι να ξέρουμε δηλαδή για το αν θα έχουμε κάποιον μαζί μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή κουβέντα μαζί με τον Γιάννη, να προσεγγίσουμε με τα υπάρχοντα δεδομένα την επικείμενη αναμέτρηση. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε ακόμα ο Ράσβα Λουτζέσκου, θα τον ακούσουμε στα επόμενα λεπτά. Ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα, στο Λίμπερο 107.4. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, είμαι ο Σταύρος Κόλκας, Παρασκευή σήμερα, ένα Σαββατοκύριακο. Καυτό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Καυτό και εσύ. Καυτό. Έχει. Γκλινγκ, γκλινγκ τα. Πόση ώρα έκανε σήμερα για να έρθει από το σπίτι σου? Όχι, κανονικά. Διαδρομή ίδια με τη χθεσινή. Ναι. Δεν άλλαξες συνήθειες? Όχι, 20 λεπτά περίπου. Ωραία. Με μία-δύο στάσεις, εντάξει. Εντάξει, νορμάλ. Μέχρι 5 είναι νορμάλ. Μιλούσα στο τηλέφωνο, γι' αυτό βασικά. Γλίτωσε κανένα δύο-τρεις. Εντάξει, καλά είναι. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Υποτίθεται ότι θα μιλούσε ο Ράσβα Λουτζέσκου αυτή τη στιγμή. Απλά άργησε η προπόνηση που ξεκινούσε στις 11. Το προγραμματισμένο live της Νόβα, το οποίο είναι σε συγκεκριμένη ώρα γιατί ακολουθούν και άλλα εν ώψη αγωνιστικής, ήταν για τις 12. Ο Ράσβα Λουτζέσκου δεν έχει φτάσει ακόμη στην αίθουσα τύπου της Μεσύμβρης. Στην αίθουσα τύπου της Μεσύμβρης. Θα είναι σε λίγο, νομίζω. Δεν είναι μεγάλη στη διάρκεια η προπόνηση της Παρασκευής. Περισσότερο τακτική είναι και δουλεύονται συγκεκριμένα πράγματα, στοχευμένα. Άρα πιστεύω σε 5-10 λεπτά το πολύ θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε το Ράσβαν Λουτσέσκου. Εγώ από την πλευρά μου, σαν δημοσιογράφος, στην προκειμένη περίπτωση του ΠΑΟΚ, θέλω να πω ψυχραιμία. Το πράγμα ξεφεύγει. Δηλαδή χαλαρώστε λίγο όλοι. Καλή είναι η ρητορική, καλή είναι. Αλλά πιάστε το από το χαβαλέ την πλευρά. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν αξίζει πάλι να τρέχουν οικογένειες στα δικαστήρια Δευτέρα πρωί. Επειδή έχουν φτάσει στα αυτιά μου 50 περιστατικά και δεν υπερβάλλω. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε τους χαζούς, να μην θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία ξέχωρα από το τι ομάδα υποστηρίζεις, τι κάνεις, τι ράνεις, όταν το πρωί της Δευτέρας περάσεις από τον ανακριτή και περάσεις εκεί πέρα την είσοδο των δικαστηρίων, σπάει ο τσαμπουκάς. Όσοι έχουμε πάει κατηγορούμενοι για διάφορες υποθέσεις, το ξέρουμε αυτό το συνέστημα. Χαλαρώστε λίγο όλοι. Κανείς δεν είναι ο Βαντάμ. Ωραία. Κανείς δεν είναι τέλος πάντων ο Τζακ Νόρις. Κάλμα λίγο. Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι. Εντάξει, αλληλοσυχαινόμαστε. Είναι γνωστό αυτό. Ας μείνει στο επίπεδο της καζούρας. Ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα καζούρας, γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να μην μπορώ να μιλήσω. Κάνεις μια χειραψία και λες, αδερφέ, άστο, τα λέμε. Και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πλέον, είναι γεγονός. Δηλαδή δυσκολεύομαι όταν πετυχαίνω κάποιον που πιστεύει ότι για τα δεινά όλων των πλανητών φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά κάλμα λίγο, οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον, γιατί εμείς τα περάσαμε. Ωραία, και δεν είδαμε κανέναν κερδισμένο από αυτήν την ιστορία. Εντάξει, κάλμα λίγο, είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα να τραβιούνται γονείς, παιδιά, δεξιά και αριστερά στα δικαστήρια, κάποιοι να κάνουν και φυλακή, εντάξει, αυτοί που ξεφεύγουν. Κάλμα. Την πληρώνουν άσχετοι, πήγε ο άνθρωπος ηθοποιός τώρα, είχε μια κακή στιλιστική επιλογή όντως. Ωραία, αλλά πού να φανταστεί. Έτρωγε σούτια στα καλά καθούμενα στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι ασόβαρα πράγματα αυτά.
λίγο κάλμα. Δεν χρειάζεται άλλη ρητορική μίσους. Μέχρι την καζούρα. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Όποιος δεν μπορεί να κάνει καζούρα, στην άκρη. Αυτή η παρένθεση. Άκου να δεις τι γίνεται. Ολοκλήρωση, sorry. Γιατί στην ίδια πόλη ζούμε. Και έκανες μια χοντράδα. Ωραία, είναι εύκολο να τη βρεις μπροστά σου μετά. Δεν είναι δύσκολο. Δύο τηλέφωνα υπόθεση είναι. Δύο τηλέφωνα, όχι από αναλογικό τηλέφωνο. Λίγο Viber θα δουλέψουν. Λίγο Viberάκι. Ωραία, και αυτό με, ναι, με προσοχή. Λοιπόν... Έχουμε και το Messenger. Ναι, το καλό, ρε, το δικό μας. Ναι. Έχουμε και δικό μας Messenger. Επειδή σε αυτή την εκπομπή δεν μιλάμε έτσι, ρε παιδί μου, αν δεν ζήσουμε κάτι, εντάξει. Ναι. Στείλαμε την Αναστασία εχθές, ναι, στο πάρτι του Κίκο Ναβάρο. Έχει ανεβάσει και βίντεο. Ναι. Όπου έγινε ένας μικρός ή μεγάλος χαμός. Χαμός, ρε φίλε, εντάξει. Αναστασία, για λέγε. Δεν χωρούσαμε. Εντάξει, Κίκο Ναβάρο. Είναι και μεγάλο το θέατρο Βεργίνα, δεν είναι κανένα μικρό. Κλαμπάρα γίνεται. Δεν θυμάμαι κάποια αποτυχημένη εκδήλωση, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, και πιάνει όλη την γκάμα. Και δεν έχεις πάει για τα γούστα. Λοιπόν, μετά λοιπόν το επιτυχημένο πάρτι του Κίκο Ναβάρο, που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Γιάννης Πλούτραχος επιστρέφει σήμερα, Παρασκευή, και αύριο και μεθαύριο, και όπως είχαμε προβλέψει, μόνο εμείς εδώ, από αυτή την εκπομπή, μεγάλη παράταση για 4 τελευταίες ερωτηματικό παραστάσεις, 25, 26, 27 και 28 του Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα του Ρίζνηση Καζίνο, προπόληση εταιρείων στο καζίνο, όλο το 24ωρο, ticketservices.gr και public ωράριο καταστημάτων. Επιτέλους επιστρέφουν στη στοίχημαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα σοβαρά. Δεν ξέρω αν έχει σήμερα αγώνες, αλλά θα σήμερα θα το βασιλιά, έχει... Θα αναλύσουμε, έχω διαβάσει λίγο σπίτι με το που ξύπνησα, είναι η αλήθεια. Απλά πάντα μετά από διακοπή δεν ξέρεις αν οι ομάδες που ήταν σε καλή κατάσταση θα συνεχίσουν να είναι. Υπάρχει αυτή η παγίδα πάντα. Stoiximan.gr λοιπόν, μέγα χορηγός του ΠΑΟΚ. Μέσω υπολογιστή, τάμπλετ, κινητά, από παντού, εντάξει. Και με ένα πολύ εύχριστο λειτουργικό πρόγραμμα. Δηλαδή είναι τόσο απλό, ρε φίλε, το να κάνεις το κουπόνι, να δεις από εδώ. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να μην το έχεις καθόλου με τα κινητά για να μην μπορείς να βγάλεις άκρη. Εντάξει, και με την ασφάλεια που προσφέρει η Stoiximan. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508, Αγία Σοφίας 18, για λίγο ακόμη, γιατί νοικιάσαμε εμείς την Αναδομό. Εκπληκτικά γραφεία, τεραστίων διαστάσεων, στην περιοχή του Φίνικα, εκεί ο δρόμος, πώς λέγεται, που έχει τα μεγάλα τα... Γεωργική σχολή είναι, ποιο είναι. Γεωργική σχολή, όχι, γεωργική σχολή είναι το παρατάκι. Ναι. Ή όχι. Γεωργική σχολή είναι. Γεωργική σχολή είναι, ναι, εκεί πέρα κάπου. Θα πάμε να τα δούμε σύντομα. Εννοείται ότι τα έφτιαξε ένα δωμό. Φαντάζεσαι. Δηλαδή, να ευχαριστήσουμε την. Στο 2311-241-508 καλείτε για ανακαίνιση ό,τι καλύτερο μπορείτε. Και υπάρχει μια τεράστια συνέντευξη δικιά μου. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ακόμα μαραθώνιο. Δεν έχω διαβάσει τη συνέντευξη. Όχι, αλλά στη φωτογραφία βίντεο. Ήσουν. Βίντεο. Ναι, ρε, φίλε, πήγαμε στον μαραθώνιο εκεί πέρα. Και... Στιλιστικά ωραίος ήσουν εκεί με τα μαύρα. Μαύρο, φίλε, μαύρο. Τίμησες το μαραθώνιο με την εμφάνισή σου, ρε παιδί μου. Έτρεξα κιόλας. Στη μυστική διαδρομή που έκανε η Αναδομό για σένα. Ναι, αυτό το τρίο μέτρο. Το περίπτερο. Ναι. Το περίπτερο. Ναι. Πολύ ωραίο event, πολύ ωραία κατάσταση. Η Αναδομό λοιπόν μαζί μας. Και Ναξούς βέβαια. Ο Ερμής φορούσε Ναξούς και πετούσε. Ο Ερμής, ο γνωστός. Ο Τρίφων Σαμαράς της εποχής. Ήταν λίγο ευαίσθητος ο Ερμής. Ο Δέδαλος και ο Ίκαρος δεν φορούσαν Ναξούς. Δεν φορούσαν. Γιατί το πάθανε το κάζο που πάθανε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Ναξούς, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Αγία Σοφίας, Παύλου Μελά, Βασίλης Σόλγας και βέβαια στο Mediterranean Cosmos. Και γύρω στα 7-8 όρους, διακόπτω, καταστήματα stock. Εννοείται, ρε. Εντάξει, κάνουμε αναφορά κάθε φορά στο κατάστημα που είναι Μπότσερ με όλα, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα και σε κομικό σημείο. Μπορείς να κλείσεις αυτό το site να μην το βλέπω. Βεβαίως. Ωραία. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπουμε. 7-8 καταστήματα stock.
Ναι. Και στο κέντρο και το στην... κλείνεις, το κλείνεις, το κλείνεις. Το κλείνω. Το κλείνεις, το ναι. κλείνω. Οπ, ναι. οπ. Έκλεισε, μπράβο. Δεν είναι καλλιτεχνική, δεν είναι καλλιτεχνική εκπομπή να βλέπουμε τι έκανε ο, ο Αργυρός και ο τέλος πάντων. Και στο nac.gr ναι. Δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, εάν χρειαστείτε αλλαγή. Ωραία. Και το Alter Echo μαζί μας στην, στην πρώτη ώρα, εντάξει. Παύλου Μελά, 36. Το καινούργιο κατάστημα, εδώ και μήνες, αρχίζει και γράφει το κοντρικ εκεί, τρομερή κίνηση, καλή πιάτσα για κοστούμι, γαμπριάτικο. Και άσχετη να είστε, ναι. εντάξει, πας εκεί, μπαίνεις μέσα αφήνεις. Και σου λέω, Βαγγελάκης, με αυτά τα μότρα που έχεις αγόρι μου, έχεις για έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Δηλαδή, κοίταξε. Εγώ δεν διαλέγω, αυτός διαλέγει. Δεν κουράζομαι καθόλου. Είναι δύσκολη κατάσταση να πηγαίνεις με κάποιο έτσι, με τη σύντροφό σου. Με άτομο του άλλου Όποιος φίλου. Όποιο πηγαίνει για κοστούμι με την. Όχι κοστούμι, με ένα μπλουζάκι, ρε, ένα παντελόνι. Δεν πα με τη γυναίκα ποτέ. Οπότε και να μην ξέρει, δεν πα με τη γυναίκα, πα εκεί, λες θέλω αυτό, του αφήνεσαι. Ναι. Στα δεν πα με τη γυναίκα. Και βγαίνει κούκλο. Γιατί να πα με τη γυναίκα, δεν είναι με τη γυναίκα, όπω συντελεστή τη προηγούμενη εκπομπή, ο οποίο είναι τόσο φλόρο που πηγαίνει με τη γυναίκα σε ό,τι και να κάνει. Δεν λέμε ονόματα. Είναι φλόρο αυτό που πηγαίνει με τη γυναίκα να ψωνίσει. Τι κάνει, δεν είναι φλόρο. Ε. Δεν είναι φλόρος. Ποιον θα προτιμήσεις, αυτόν που σου λέει άντε πάγαινε από εδώ ή άντε πάμε μαζί να ψωνίσουμε. Ποιον θα προτιμήσεις στο τέλος. Το φλόρο. Καλά, θα σου πω εγώ όταν μεγαλώσεις. Ναι, είσαι μικρή ακόμα. Θέλεις για δύο λεπτά λίγο ναι? Μέχρι να φτάσει ο Λουτσέσκου στην φανταστική αίθουσα τύπου. Εκπληκτική. Μάλλον στο αθλητικό κέντρο. Στο, ναι. στο Media Play, στο αθλητικό κέντρο. Έτσι, καλά το είπες. Καλά το είπες. Λοιπόν, ναι, να σχολιάσουμε λίγο την απεργία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Απεργία, παιδιά. Απεργία. Θα ψάξουμε και τον πρόεδρο του. να τον φέρουμε τη Δευτέρα. Θα σου στείλω μήνυμα, βρείτε αυτόν. Θα το πω ενδεχομένως. Αυτό τι έγινε. Στο γήπεδο της ΑΕΚ οι εργαζόμενοι δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις. Ναι, θέλουν οι άνθρωποι εργοταξιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, οκ. Τα βασικά. Γιατί δουλεύει σε εργοτάξιο. Α το διάλογο. Δεν δουλεύει στο ψιλικατζίδικο. Ναι. Όπου δεν κινδυνεύει και τόσο είναι... η σημαντική ζωκαιριότητα. Είναι βαρέα και ενδυγινά η οικοδομή. Ναι. δεν θα το κάναμε αυτή τη δουλειά. Είναι την έχω κάνει παιδιώθεν. Για τρει μήνε. Οικοδομή. Είσαι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος δημοσιογραφία. Μπράβο. Στα 17 έκανε οικοδομή. Και από όλα αυτή η κορμάρα πώς έγινε, φίλε. Μπράβο. Προκειμένου να κάθομαι ναι. το καλοκαίρι στο σπίτι. Πήγες και έφυγε σε ασβέστη. Λέει, η μάνα μου πάρει στην οικοδομή να περνάει και όλα. Είχες πέσει ποτέ σε ασβέστη πιτσιρικάς. Όχι. Πώς το κατάφερες αυτό. Πραγματικά. Δεν πηδούσατε όταν. Όταν στρώνανε πλάκα μου, δίνανε ρεπό. Τότε με Πασόκ που χτιζόντουσαν πολυκατοικίες. Ωραία. Δεν πηδούσατε από τους πάνω ρόφους στην άμμο που είχε κάτω. Όχι. Δεν το κάνατε αυτό στη γειτονιά σας. Ξέρεις όχι, δεν κάναμε. Τα μόνο στη Σταυρούπολη. Απλώς να λέω, όταν στρώναν πλάκα στην οικοδομή μου δίνανε ρεπό. Σου λέει μην μπει μέσα και πέσει πλάκα και. και έχουμε άλλα. Εντάξει. Ναι. Αλλά τότε λοιπόν εγώ δούλεψα ανασφάλιστος. Ανασφάλιστος. Γιατί πήγα να κάνω. Την πλάκα μου ναι, να περάσει η μέρα μου, εντάξει. Οι άνθρωποι όμως που δουλεύουν. Δηλαδή στις αίρες τώρα, κάτσε λίγο. Στις αίρες δηλαδή πηγαίνατε. Τι να κάνουμε στο ρεπό μας, όταν δεν έχουμε μάθημα, ξέρω εγώ. Είχα θείο ρε φίλε οικοδόμου. Και τι πηγαίνατε. Εργολάβο. Ας πάμε να δουλέψουμε στην οικοδομή. Τι ωραία. Με στείλανε στο θείο. Ναι. Ωραία και για συνέχιση για την ΑΕΚ το γήπεδο. Λοιπόν, επειδή δεν πάνε οι άνθρωποι για πλάκα εκεί πέρα, εντάξει. Προφανώς και είναι επαγγελματίες. Ναι. Φαντάζομαι ναι. και έτσι είναι. Έχουν προκηρύξει απεργία για 24 του Οκτωβρίου. Προφανώς δεν ικανοποιούνται μόνο ηθικά ότι είμαστε μέλος. Μέρος της Αγίας Σοφιάς. Ναι, δεν έφαγαν εκεί πρόλογο. Ναι. Τους είπαν θα πάρετε και ένα χαρτί ότι δουλέψατε. Στην Αγία Σοφιά. Ναι, ένα... και ένα κασκόλ δώρο. Ναι. Όχι από τα ακριβά, τα άλλα. Τα μόχτια και τα μάλινα, εκείνα που τα βάζεις και τις μπιμπίκια μετά. Ναι. και έχουν προκηρύξει οι άνθρωποι απεργία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια τη Δευτέρα να δούμε τον πρόεδρο του συνδικάτου. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ ήρεμο ή να το πούμε κιόλας ότι μην ξεφύγει στον αέρα και αρχίζει και. Όχι, όχι. Εντάξει. Ναι. Και θα δούμε αν θα κάνουν όντως οι άνθρωποι απεργία στις 24 Οκτωβρίου. Δεν φιλοξενείται η είδηση σε όλα τα site. Όχι. Πνίγεται κάπου. Σε ορισμένα είναι πρώτο θέμα η υπογειοποίηση. Ναι, παιδιά, αν δεν υπάρχουν εργάτες, δεν θα γίνει υπογειοποίηση μόνη της. Ναι, όχι. Γεια σας, είμαι η υπογειοποίηση. Ήρθε η υπογειοποίηση. όχι, πρέπει κάποιοι να την κάνουν. Οπότε, καλό θα είναι να, να δώσετε στους ανθρώπους τη σύμβαση ναι. σε πρώτη φάση. Και θα δούμε μετά, Σταύρο, αν έχουμε σαν συνδικάτο και άλλα αιτήματα. Ναι. Δηλαδή να πληρωνόμαστε κιόλας. Α το διάλογο. Εντάξει, το παρακάνεις. Το θα δούμε, κοίταξε. Το παρακάνεις. Θα δούμε. Δεν νομίζω κάτι άλλο για το γήπεδο της ΑΕΚ. Το οποίο βλέπω λίγο το τσιμέντο, λίγο χλωμό. Το είδες τη χλωμαϊκή. Μίλα για το τσιμέντο λίγο. Ναι, εσύ που έχεις την εμπειρία, γι' αυτό σας... δεν είναι λίγο χλωμό. Δεν έχει εκείνο το γκρίζο...
πιο έντονο γκρίζο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνανε οικονομία στο τσιμέντο. Ή πήρανε β' διαλογής ή βάζουν πιο λίγο από ό,τι πρέπει. Άκου, άρα λίγο. Η πυκνότητα. Αυτό σου λέω, δεν σου φαίνεται κάπως η πυκνότητα. Όντως, ναι. Έχεις δίκιο. Γιατί παρατηρούσα χθες με το αετήσιο μάτι μου. Φούσα γυαλιά, που δηλαδή. Ένα βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, 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 αυτό. Παρατηρούσα ότι το χρώμα του ήταν προς το άσπρο. Αυτό στέργιο από την εμπειρία σου. Σημαίνει. Αρχίζω να μετανιώνω. Ότι που αποκάλυψα την δραστηριότητα. Μία εξήγηση είναι αυτή, ναι. Ναι. Η άλλη είναι. Η άλλη είναι ότι μπορεί να βρέθηκε κανείς μέσα εκεί και να άλλαξε λίγο το χρώμα. Ή τσιμέντο τρίτης διαλογής. Ναι. Τη Μαδαγκασκάρη, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή βάζει πιο πολύ άμμο. Η τσιμεντομάνα Μαδαγκασκάρη, κάτσε. Ναι. Δεν βάζει τη σωστή άμμο. Ναι. Για να γίνει το τσιμέντο καλά. Η σωστή άμμο τι είναι, δεν είναι δηλαδή από την παραλία της Λούτσας να πάρεις. Αν πάρεις από εκεί υπάρχει πρόβλημα. Α, ναι. Βέβαια. Τι άμμο χρειάζεται. Δεν θυμάμαι. Έλα, έστε. Έχουν αλλάξει είμαστε. Τα χρόνια, εδώ μιλάω τώρα. Έλα, είναι από 30 χρόνια. Λάζαρε, γιατί ρε. Λάζαρε, τι έγινε. Για να αυτά και... δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι δεν πεις ότι κάτι άλλο, ρε. Πες ότι η κουβέντα αυτή δεν έγινε. Πιστεύεις ότι είναι λίγο άκοψο ότι μιλάμε για τσιμέντο και το συνδυάζουμε με την ΑΕΚ. Όχι. 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 Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πιστεύω. Δεν το βγήκε μεγαλομέτωχος και πόσταρε τον Εσκομπάρ. Ποιος, ρε. Ο Τράκης. Ε, αδερφός μας. Κύριος. Έρχεται και εδώ. Ναι. Θα έρθει. Ωραία. Εδώ στην εκπομπή, καλεσμένος. Ναι, πού το κατάλαβες. Τσακάλισε. Βέβαια. Θα μας πει. Αυτά είμαι άστο. Τον πήγε μια φορά ο Παύλος στην οικοδομή. Δεν ήταν μικρός, θα μας πει γι' αυτό. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το γήπεδο της ΑΕΚ. Απεργία στο γήπεδο της ΑΕΚ 24 του μηνός γιατί δεν υπογράψαν συμβάσεις. Αυτό το αίτημα το ακραίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Από εκεί και πέρα. Ερωτηματικό για την πυκνότητα του τσιμέντου. Το βλέπουμε λίγο. Αν μπορέσουμε και βγει ο πρόεδρος. Των εργαζομένων εκεί στην Αγία Σοφιά. Mm. Μήπως η πυκνότητα είναι αυτή που τους έκανε να λένε ρε, εσύ κάνε καμιά σύμβαση, μη φύγει κανένα κουντρώνει στο κεφάλι. Εντάξει, καλά τα είπαμε στην αρχή, τα παίρνουμε μαύρα, ωραία είναι, αλλά. Κοίταξε, αν φτάσει τη στιγμή όμως και δεν παίρνει τα μαύρα, γυρνά πάλι στα νόμιμα. Και αν φοβάσαι, εμείς συνέχεια ένα παρθενόνα στο κεφάλι σου. Ε? Όχι, δεν πιστεύω. Εντάξει, νομίζω θα βρεθεί άκρη. Θα βρεθεί άκρη. Στο γήπεδο της ΑΕΚ να ξεκινήσει και η υπογειοποίηση. Η υπογειοποίηση τι είναι, στα υπόγεια είναι η θέα. Στα υπόγεια. Ου επισκεφτεί το υπόγειο. Όχι σε όλα. Η ενδεκάτη εντολή. Στο υπόγειο της Κομματατούρ δεν έχει θέα. Δεν έχει θέα. Σε άλλα υπόγεια. Υπογειοποίηση δεν ξέρω Σταύρο τι είναι. Εμείς κάναμε υπέργεια πράγματα. Δεν κάναμε υπόγεια τότε. Στις Σέρες. Ποιο έργο έχει την υπογραφή σου στις Σέρες. Κοίταξε ένα σπίτι, δούλεψα έξω από τις Σέρες. Ναι. Δούλεψα. Ναι. Υπάρχει ναι. Ακόμα. Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει. Ναι. Ζει και βασιλεύει. Σοβαρά. Ας αλλάξουμε θέμα λοιπόν. Να πάμε γιατί βλέπω το Λουτσέσκου να μην πηγαίνει στη συνέντευξη. Δεν θες να μιλήσουμε. Να πούμε ένα πεντάλεπτο για το κείμενο του Πάουκ λίγο για την. Τροποποίηση. Για τροποποίηση. Το διάβασε ολόκληρο. Το διάβασε ολόκληρο. Μπράβο. Και. Για να μην κουράζει το κόσμο, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί αν διαβάσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι να μην είναι ναι. Εντάξει. Παθαίνεις κάτι σαν τον Καμπούρη. Η ουσία είναι ότι δίνονται 30 στρέμματα στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 99 χρόνια. Γιατί όχι 100. Αυτό τι είναι, για λόγους marketing. Μην να είναι διψήφιο. Το 100 χτυπάει άσχημα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, θα την καταπιούμε. Με την υποσημείωση ότι πρέπει το γήπεδο να γίνει μέσα σε 4 χρόνια για να ισχύσει αυτή η συμφωνία. Θα γίνει νομίζω. Δηλαδή σου λέει, σου δίνω εγώ τα στρέμματα, δεν το τραβήξεις 50 χρόνια. Υπάρχει ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για να κάνουμε και την αποκάλυψη της ημέρας, που δεν είναι αποκάλυψη, αλλά λέμε τώρα, εδώ και καιρό, που δίνει το Καφτατζόγλιο στον ΠΑΟΚ για 2+1 χρόνια. Με την προϋπόθεση θα γίνουν συγκεκριμένες επενδύσεις, τις οποίες αδυνατεί να κάνει το Καφτατζόγλιο, και γι' αυτό υπάρχει μια εικόνα λίγο προβληματική. Και όταν θα φύγει ο ΠΑΟΚ από τα 2+1 χρόνια στο Καφτατζόγλιο, θα. Αφαιθούν τα έργα και θα είναι η εικόνα του Καφτατζόγλιου εμφανώς καλύτερη. Μιλάμε για μια επένδυση κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ σε ένα εθνικό στάδιο που το έχει ανάγκη. Να σου πω επίσης ότι έχει αλλάξει ο συντελεστής δόμησης σε σχέση με το 2004 που γίνανε τα έργα, τα φανταστικά αυτά έργα για την Ολυμπιάδα. Το ασανσέρ 50-50. Το ασανσέρ, ναι, ναι. 50-50. Και τα σκαλιά ορθηγωνία η καταστροφή. Σε ένα ΠΑΟΚ, ξέρεις με ποιον πήγα να μείνω στο ασανσέρ. Και δεν λειτουργήσε ποτέ με τον Λάμπρο. Ναι. Και ανεβήκαμε μαζί. Λοιπόν, 4 ορόφους. Θα επιτρέπεται για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ μέχρι 40 μέτρα το ύψος. Δεν θέλουμε ύψος, θέλουμε βάθος. Εχθές βλέπαμε
Το Stamford Bridge είναι 36 μέτρα. Θυμάστε που το λέγαμε. Α, με τους τοχομπινέδες. 40 μέτρα λοιπόν ναι, ο ΠΑΟΚ. Μόνο εμείς. 40 μέτρα. Ναι. Φυσικά εξαιρούνται οι πυλώνες που φτάνουν παραπάνω. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα δεν θα έχουμε πυλώνες, θα έχει ο καθένας το προσωπικό του φως. Θα ανάβουμε. Άμα θέλουμε να το κάνουμε με ρομαντική διάθεση, θα το κάνουμε. 600 θέσεις πάρκινγκ. Δυνατότητα κορεό θα υπάρχει να μην κάνουμε ένα μόνιμο. Να κατεβαίνει. Γιατί δεν μπορούμε. Κοίταξε, φημιζόμαστε και το ωραίο μας κορεό. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστό τη σπάση. Ναι. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να τα αλλάζουμε κάθε φορά στη Νέα Τούμπα για να αφήσουμε άφωνη όλη την Ευρώπη. Πώς έχει αφήσει άφωνη όλη την Ευρώπη ο Άρης με το δαχτυλίδι της φωτιάς. Τι είναι αυτό. Αυτό με την Boca Juniors που ανάψαν τους πυρσούς. Άφωνη όλη την Ευρώπη. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να. Όχι, όλη την Ηφίλιο. Ο Άρης. Ναι. Το δαχτυλίδι της φωτιάς. Ναι. Και εμείς λοιπόν με το νέο φωτισμό. Στην Τούμπα και τα κορεό μας. Μπορούμε να το κάνουμε σε διάφορα χρώματα το φωτισμό. Τι να βάλεις, black light, τι να βάλεις δηλαδή. Να βάλεις black light, ναι. Βασικά ξέρεις τι θέλω. Αν γίνεται λίγο κουνουπιέρες να έχει, και είναι εκεί τα μπλε που κάνουν βζ, όταν χτυπάνε τα κουνούπια. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Ναι, για να μην έχουμε κουνούπια. Ναι. Καταλαβες. Να τα καθαρίσουμε. Μια γενοκτονία το παιχνίδι. Και αν και σε ένα γήπεδο της πόλης, το Καθατζόγλου στην προηγούμενη περίπτωση, αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα για να ξέρεις. Όταν πετάνε σπόρους για να γίνει το χόρτο. Έχει γκλάρι. Είναι ένας γκλάρος που κρατάει τσίλιες και μόλις βλέπει τη διαδικασία, κάνει ένα χρακ και σκάνει 5.000 γκλάρι. Και το... Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το ξέρω. Δεν είναι. Δεν λέμε ποτέ μπορεί ψέματα σε αυτήν την εκπομπή. Μόνο ότι λέει, όχι. Είναι αλήθεια, παιδιά. Ναι. Σκάνει μη την γκλάρι από παραλία. Ναι, μιλάμε για χιλιάδες και δεμένοι σπόροι. Και τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, θα βάλουμε το φάνη να του πυροβολεί. Δεν είναι φιλοσοφική η προσέγγιση, αλλά. Η γλάρη, πού πάνε τα βράδια και τα περιστέρια. Σε αφήνω το ερώτημα να προβληματιστείς. Πού πάνε τα περιστέρια το βράδυ, ρε φίλε. Πού πάνε. Έχουν κάποια καβάντζα, κάπου πάνε. Ναι. Πού πάνε. Το μέρος. Κάτσε, θα μας πει αγάπη που μένει στην επαρχία. Αγάπη. Πριν πει αγάπη, να τελειώσω λίγο με τροπολογία. Είπαμε 30 στρέμματα. Έχει σημασία ότι μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και εκτάσεις που είναι γύρω από το κολλήριο. Βάλε μια ανατελεία, δεν θα μιλήσει ο Λουτσέσκου. Όχι. Δεν θα προλάβουν τελικά. Τζάμπα τον αποθεώσαμε στο τσάτ δηλαδή. Ναι, είναι που το μιλήσαμε από το πρωί. Ναι. Ξεκίνησε να αρχίσει προπόνηση γιατί είχαν θεωρία πριν, από ό,τι είπανε στην Νόβα τώρα. Και θα τις βγάλουν τις δηλώσεις αργότερα, οπότε δεν θα υπάρξει live. Λοιπόν, μέσα στα 30 στρέμματα, για να το κλείσουμε και αυτό να πάμε στο διάλειμμα, υπάρχει αγάπη και Σταύρο, η έκταση, μάλλον ορισμένη από την έκταση που είναι τώρα το δημοτικό κολυβητήριο, και ορισμένες από τις εκτάσεις που είναι τα σχολεία εκεί στην Κλειάνθους. Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, καταπατήθηκαν όμως από το Δήμο για να χτιστούν το κολυβητήριο και το σχολείο. Η τροπολογία δίνει το ελεύθερο στον ΠΑΟΚ, εάν χρειαστεί, να γκρεμίσει ό,τι εγκαταστάσεις υπάρχουν μέσα στα 30 στρέμματα που θα ανήκουν στον ΠΑΟΚ με τροπολογία, με δικά του φυσικά έξοδα. Οπότε δεν είναι 21 στρέμματα, είναι 30 τελικά τα στρέμματα. Περιλαμβάνονται και κάποιες εκτάσεις πέριξ του κολυμπητηρίου και των σχολείων. Οπότε και αυτά θα πάνε για το νέο γήπεδο, θα βοηθήσει αυτό το όλο έργο. 600 θέσεις πάρκινγκ. Εντάξει, δεν είναι πολλές, δεν είναι και λίγες. Και πώς να κάνεις εκεί πέρα, Σταύρο. Δεν μπορείς να κάνεις και 5.000 θέσεις πάρκινγκ στο χώρο αυτό. 600 θέσεις. Δεν μπορείς. Θα πρέπει να φτάσεις στον πυρήνα της γης. Πώς δεν μπορείς, δε. Κάτσε να σου πω εγώ, εκεί που είναι η έκταση, κάθε όροφος μπορεί να έχει 1.000 αμάξια. Δεν μπορείς να κάνεις 5 οροφάκια κάτω. Είναι πολλά. Θα βρεις και 4 πόλεις, αρχές. Μπορεί να βρεις και την Ατλαντίδα. Θαύμα. 1.000 είναι πολλά σε κάθε όροφο. Τέλος πάντων, η τροπολογία αυτή κάνει λόγο για 600 θέσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ουσιαστικά, εντάξει, έγινε ακόμα... 600 θέσεις πάρκινγκ δεν είναι λίγες. 600 θέσεις πάρκινγκ σημαίνει 3.000 κόσμος, είναι 10% της χωρητικότητας του κηπέδου. Ναι. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Να μην έχετε μόνος, να παίρνεις για τη γειτονιά σου, να φέρνεις κάποιον και στην καθημερινότητα θα βοηθήσει η λαϊκή. Και το περιβάλλον θα βοηθήσει, αν πάτε 5 άτομα με ένα μάξι. Βεβαίως, γιατί εμείς είμαστε με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον. Παρότι εγώ παίρνουμε ακόμα σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Και εγώ παίρνω σακούλες. Όταν βλέπω καμία και είναι λίγο με σγουρό μαλλί και τέτοια, ξέρεις ψηλό αριστερό φέρνει. Και πάω στο σούπερ μάρκετ και είναι συνταμιακή.
Λέω, μου λέει, σακούλες θέλετε. Βέβαια, λέω, αυτές που χαλάνε το περιβάλλον. Είναι οι πιο ακριβές, δε. Που... και με κοιτάει στραβά. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ χθες μάλωσα με μία. Γιατί? Έχεις ρε φίλε ένα καρότσι πράγματα. Ναι. Εντάξει. Πριν τα αρχίσει να τα περνάει από το ταμείο, σε ρωτάει, πόσες σακούλες θέλετε. Πού να υπολογίσω, φέρε 10 και βλέπουμε. Το είπε σε έτσι, τέλειο. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή έχει ένα καρότσι, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω. Πόσα σακούλες θέλετε. Εγώ... Να, και εκεί θέλει γρηγοράδα. 17. Αυτό, 13. Χαζέψω, όχι 10. Έχουν πάθει ορισμένες αμόκ. Τι. Δηλαδή τις έχουν επιφορτήσει με την αποστολή ότι ήρεμα με τις σακούλες. Μην σου ξεφύγει καμία και την περάσει χωρίς να τη χτυπήσεις τα 4 λεπτά. Και πριν προλάβεις να αφήσεις τα πράγματα, σε ρωτάει πόσες σακούλες θέλετε. Το χειρότερο πιστεύω. Άσε 20 και βλέπουμε. Το χειρότερο είναι στο ψωμί, ρε φίλε. Δηλαδή θα το πάρω έτσι στο χέρι. Δεν θέλω μια σακούλα, κάτι. Δεν έχω τις χάρτινες. Δεν τι θα και πάλι, θα κυκλοφορήσουμε το χάρτινο αυτό. Δεν μπορείς να το αφήσεις πουθενά. Θα το αφήσεις μέσα στο αμάξι. Ποιο μικρόβια. Δεν έχετε γίνεται. Προβλήματα κι εσείς. Έμα. Λοιπόν, δεν ακούσαμε Λουτσέσκου. Θα ακούσουμε μετά 2 λεπτά Ουζουνίδη, γιατί η ζωή κάνει κύκλους. Και είμαι πραγματικά από χθες έξαλλος. Σταύρο, γιατί έχει τόσο νεύρα ο άνθρωπος, είναι εδώ πέρα έξαλλος. Το βλέπω κάπως. Είναι τη ζωή του πιτσιρικά στην οικοδομή, ρε. Είναι δύσκολο το πράγμα. Το βλέπω λίγο κάπως, δεν είναι. Λοιπόν, ξεχάσαμε να αναφέρουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 η κλήρωση όπως κάθε μέρα λίγο πριν τις 2. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε 2 λεπτά πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Το ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107 και 4. Δεύτερο μισάωρο. Να θυμίσω τον διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 η κλήρωση 2 παρα 5. Από σήμερα και πάλι στο θέατρο Βεργίνα. Ο Γιάννης Πλούταρχος και σήμερα και αύριο και την Κυριακή αλλά και την επόμενη εβδομάδα καθώς πήραμε παράταση λόγω των διαδοχικών sold out. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ με την ποδοσφαιρική δράση να έχει ξεκινήσει για τα καλά. Στοίχημα.gr σας δίνει τις καλύτερες αποδόσεις για να παίξετε, να κερδίσετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή εύκολα και γρήγορα. Ξεκινάνε από σήμερα όλα τα πρωταθλήματα, οπότε οι επιλογές αυξάνονται επιτέλους. Και μπορείτε να παίξετε από όλα τα παιχνίδια. Ήδη και για το RS Pauk έχει πάρα πολλές επιλογές. Αναδομό, η σπουδαία αναδομό, η οποία μπορεί να σας φτιάξει πραγματικά το σπίτι των ονείρων σας. Ανακαινήσεις μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού πάρα πολύ γρήγορα, εύκολα, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων φυσικά. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο Facebook στην σελίδα της Αναδομό και στο anadomopavlanakennis.gr, τηλέφωνο 2311 241 508. Και βέβαια και χορηγός του μπασκετικού ΠΑΟΚ, εντάξει. Φυσικά. Με το VIP lounge εκεί, στο οποίο με 1200 ευρώ μόνο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ θαυμάζεις την ομάδα. Αναγώνα ή αναδιετία? Όχι, ανασεζόν, φίλε. Ανασεζόν. Ναι. Naxus. Τα παπούτσια που φοράνε όλοι εδώ στο Λίμπερο, γιατί έχει περάσει παντού. Στον ΠΑΟΚ φυσικά, ο ΠΑΟΚ τίνεται με Naxus ξανά. Οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη τη σεζόν θα φορούν πολιτικά παπούτσια Naxus. Μπορείτε να βρείτε όλες τις επιλογές στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή. Και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και φυσικά Alter Ego, που έχει φορέσει το Σταύρο Κόλκα κοστούμι πρώτη φορά στη ζωή του, νομίζω. Όχι, τι εσύ, πρώτη φορά ποτέ? Ναι. Δεν είχα βάλει ρε φορά. Δεν είχε βάλει. Ολόκληρο έτσι. Ναι. Ανδρικά σακάκι είχα βάλει, ξέρω πού ήταν. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Στο γάμο σου το φορέσεις. Για το να ξεχωρίζετε. Το είχα στο γάμο του Κυρκύρ. Ο οποίος μαθαίνω με νύχια και με δόντια κρατιέται. Ναι, ναι. Γεια σου, ρε Κυρ. Γεια σου, ρε Κυρ. Πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα στην Alter Ego. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα. Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά το άλλο. Στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και στο alterego-fashion.gr όλα τα σχέδια. Να ακούσουμε λίγο Μαρινό Ζουνίδη, γιατί αυτό που έκανε δηλώσεις έπος εχθές. Τι είπε ο Μαρινός? Στην Νόβα. Τι είπε ο Μαρινός? Για μία ακόμη φορά. Κυρίως τα εξωαγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η εκδίκαση της έφεσης της ΑΕΚ για αυτή τη βαριά τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα. Την αφαίρεση των 3 βαθμών και τα 2 παιχνίδια χωρίς την παρουσία φιλάθλων.
Πώς το έχει υποδεχθεί αυτό η ομάδα σας, οι ποδοσφαιριστές σας, εσείς ο ίδιος? Κυρίως στα αποδυτήρια. Σίγουρα όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ ξέρω ότι έγινε ένα καλό ντέρμπι. Ξεκίνησε και τελείωσε καλά μες στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε άποψη ατμόσφαιρας. Η αλήθεια είναι εγώ δεν κατάλαβα τίποτε από όλα αυτά που μάθαμε μετά. Το θεωρώ όμως πραγματικά γελίο να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις τόσο εύκολα. Δηλαδή αυτό με τις αφαιρέσεις βαθμών, με τις τιμωρίες, σε κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Αν θεωρούν κάποιους υπεύθυνους, καλά είναι να τιμωρούν αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα. Η εμπειρία μου και από άλλες ομάδες με τέτοιου είδους περιστατικά, από μια επιπολαιότητα κάποιου ή κάποιον να τιμωρείται μια ομάδα και με χρηματικό πρόστιμο, με τιμωρία, να τιμωρούνται στην ουσία και οι άλλοι φίλαθλοι που είναι υγιείς, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα δικό μου ούτε των ποδοσφαιριστών, είναι κάτι που η ομάδα προσπαθεί με τον τρόπο της να, στην έφεση να αλλάξει την ποινή. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τι υπάρχει στο γράμμα του νόμου, οπότε καλύτερα είναι να μην το συνεχίσουμε πολύ απλά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αν υπάρχουν τιμωρίες έδρασης και βαθμών σε παιχνίδια που ξεκινάνε και τελειώνουν καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα τα χειρότερα έρχονται. Σόπα. Σόπα. Εντάξει φίλε, εγώ δεν πιστεύω ότι λέει κάτι παράλογο. Εντάξει. Δεν πρέπει όντως να τιμωρούνται για την απεσκεψία κάποιων που πετάνε 100 μολότοφ στην αστυνομία. Για μένα χειρότερα είναι αυτά που λέει, που λέει η ΑΕΚ, οι διαρροές της ΑΕΚ. Εμένα χειρότερες είναι αυτές. Ο Ζουρίδης είναι προπονητής ομάδας. Οκ. Okay. Ναι, μαζί σου. Στη συνέχεια και το λέει, θυμήθηκε. Ναι. Στη συνέχεια λέει το μεγαλύτερο. Κανείς λέει δεν χαίρεται στην Ελλάδα όταν υπάρχουν προβλήματα με μείον. Να ρωτήσει το παντού τη ΑΕΚ. Ένα. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε. Το χειρότερο είναι, σου λέω, οι διαρροές της ΑΕΚ, όπου βγάζουν χθες ότι ούτε οι δικαστές κατάλαβαν το βίντεο. Πρώτα απ' όλα, όλοι άλλοι. Φαντάζομαι τους δικαστές θα προσπαθούν να χτυπάνε παλαμάκια και να μην πετυχαίνει το ένα χέρι μετά άλλο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Το δεύτερο είναι ότι η διαρροή που έβγαλαν οι συγκεκριμένοι, okay, δεν κατάλαβαν το βίντεο. Την έκθεση της αστυνομίας μπορούν να διαβάσουν. Που τα λέει όλα μέσα. Ναι, δηλαδή. Δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση δημιουργίας κλίματος και προφανώς με τα μέσα που έχουν προσπαθούν να πιέσουν καταστάσεις για να αλλάξει η ποινή και να είναι έτοιμοι να αλλάξει η ποινή να, πώς το λένε, να στηρίξουν επικοινωνιακά αυτό το σκάνδαλο. Εντάξει, δεν κατάλαβαν οι δικαστές το βίντεο. Μπράβο. Βουκιάβα. Το να αναφέρεται προπονητής και να χαρακτηρίζει γελία την απόφαση. Προφανώς είχε γελία το πρωτάθλημα. Ωραία. Ναι. Αυτό συνιστά αιτία για κλίση από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Προφανώς και συνιστά. Είναι προσβολή στα. Ή μόνο η ευαισθησία μας αρχίζει και τελειώνει στο Λουτσέσκου. Κοίτα, αν έλεγε γελία απόφαση, Χίτλερ. Γιατί ζούλα έλεγε Χίτλερ. Δηλαδή η λέξη ταμπού είναι Χίτλερ. Χίτλερ. Ναι. Είναι μπορώ να πω είναι γελία απόφαση αυτή που τη βγάλανε έτσι. Ησυχαμένη, έτσι. Και έτσι, έτσι ναι, αυτή. Όλα καλά. Όλα καλά. Αλλά αν πω στο τέλος είναι γελία απόφαση γιατί δεν βλέπουν μπροστά τους, είναι ζώα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και βάλω στο τέλος ένα. Χίτλερ. Όχι. Είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε και την κατάληξη τη έφεση του ΠΑΟΚ. Η δικαιοσύνη είναι τοπική. Αυτό έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια. Εκεί είναι ένα παρεάκι, τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους, οι πολιτικοί πιέζουν δεξιά και αριστερά, ο Κοντονής πλήρωσε το Μάρμαρο για τα περσινά, κυρίως, όχι γιατί επειδή έχασε πάω το πρωτάθλημα, για την στάση του απέναντι στους δικαστές, που άφηνε εκτεθειμένους σε οποιοδήποτε μηντιακό bullying εμφανιζότανε χωρίς να πάρει καμία θέση. Από εκεί και πέρα βέβαια το τι έγινε στο ΆΚΑ δεν είναι επειδή ο συνεταιρισμός δημιουργίας χειροποίητων Μολότοφ βγήκε και πετούσε στους αστυνομικούς το υγρό πυρ. Εντάξει, έγινε γιατί υπάρχει μια κόντρα εδώ και καιρό και απλά αυτή τη φορά η αστυνομία έγραψε αυτό που έγινε. Για τις προηγούμενες πετούσε τον αετό και οι πληροφορίες που έχουμε είναι βέβαια ότι η αστυνομία τις προηγούμενες φορές
δεν έκανε και πολύ καλά τη δουλειά της. Για κακή της τύχη βέβαια, εκεί υπήρχε εισαγγελέα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και είδε τι έγινε. Τώρα, αν με αυτά τα στοιχεία και με αυτή την έκθεση δικαιωθεί η ΑΕΚ, τι να συζητάμε τώρα και τι να πούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία της δικαιοσύνης να έχει έναν τοπικό χαρακτήρα και τα βρίσκουν μεταξύ τους όλοι, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για αυτήν. Εγώ θα το ξαναπώ, έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος θέλει έναν πιο σκληρό ΠΑΟΚ γενικότερα. Άντε πάλι. Τι να κάνει, ρε. Ρε εσύ, τι να κατέβει κάτω να βάλει σφαλιά, ρε. Σήμερα ακούστηκε στη δημόσια τηλεόραση. Εντάξει. Το γνωρίζεις. Όχι. Okay, σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή κάνουν χαβαλέ με το ότι είπε ο αθλητικός δικαστής ότι θα βγάλω την απόφαση ημέρα, όχι νύχτα. Ναι. Και θυμόμαστε, λέει, την περσινή, λέει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, θυμόμαστε την περσινή απόφαση που στιγμάτισε το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτή η απόφαση το στιγμάτισαν. Όλα τα υπόλοιπα δεν το στιγμάτισαν. Ναι, άμα είναι στόκος, δεν απίστευε. Ναι, τα λέει ρε φίλε στη δημόσια τηλεόραση όμως. Ωραία, και τι να κάνω. Δεν σε εκνευρίζει αυτό εσένα. Καλύτερα... Όχι, δεν με εκνευρίζει. Να πάρει καλύτερα στελέχη δημόσια τηλεόραση. Και γι' αυτό έχει ποσοστά τζίμερου. Τι να κάνουμε τώρα. Και απ' την άλλη και ο Πάκ τι να κάνει, να βγαίνει να απαντάει σε όλα όμως. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι. Πιο σκληρή στάση. Τι να κάνει, δηλαδή. Τον Καραγκιόζη να τον κάνει. Δεν θα κάνει. Χατζιαβάτη. Ναι, τι να τον κάνει. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή περί τίνο πρόκειται. Εδώ είναι ένα παρεάκι, κονομάνε μεταξύ τους, δεν θέλουν να φύγει ένα ευρώ από την πόλη τους. Εντάξει, οποιοδήποτε άλλος έχει απαιτήσεις είναι, πώς το λένε, είναι εχθρός και θα πολεμηθεί με όλα τα μέσα. Και το κακό είναι ότι σε όλα τα μέσα είναι και τα θεσμικά. Αυτό συμβαίνει 40 χρόνια τώρα. Τι να σκρίνεις τη στάση σου. Ξέρεις πώς σκρίνεις τη στάση σου. Οικονομική ανεξαρτησία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν θέλουμε, ρε φίλε. Το μπούλο, τα δικά μου, τα δικά σου, δικά σου. Για στο διάλογο. Και εδώ να πούμε δικαστήρια δικά μας και δεν θέλουμε να έχουμε την αρχή δικά σας. Αυτή είναι η λύση που να την κάνουμε. Δεν μπορούμε. Α, τι ψάχνεις να βρεις, δηλαδή. Λοιπόν. Τι ψάχνεις να βρεις, δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως λύση σε αυτό το θέμα. Καμία. Εκτός αν έχεις ένα πλάνο οργανωμένο και σιγά σιγά τους τρυπάς και φτάσεις σε ένα σημείο να ελέγχεις και τη γειτονιά τους. Αυτό γίνεται όμως σταδιακά. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Ναι. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα, το Καποδίστρια φάγανε. Εντάξει, τον Ναύπλιο. Αλλά εκεί κοντά. Εκεί κοντά. Το κορυφαίο πολιτικό που έβγαλε η χώρα ποτέ. Το Ελευθέριο Βενιζέλο κυνηγήσαν. Το δεύτερο κορυφαίο πολιτικό. Ο οποίος Καποδίστριας έφερε τις πατάτες στην Ελλάδα. Και για να καταλάβεις τι είναι αυτοί οι παλαιολαδίτες, όλοι κοιτούσαν και διαφορούσαν και μόλις έβαλε φύλακες να τους φυλάνε τις πατάτες, πηγαίνουν και ψηρίζανε. Εντάξει. Ο Καποδίστριας που δολοφονήθηκε έχοντας παραλάβει μια χώρα με πτώματα στους δρόμους. Επειδή πήγε να κάνει 5 σωστά πράγματα. Αυτή είναι η χώρα σου. Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Και ούτε χρειάζεται πλέον. Εγώ μετά από τόσα χρόνια που ανέβαζα πίεση για ψηλού πίδημα, ωραία, για τα πάντα, εξαφνικά διαπιστώνω ότι το μόνο που θα κερδίσω ανεβάζοντας πίεση είναι να χαλάσω τον εαυτό μου. Οι άνθρωποι είναι συχαμένοι σε όλα τα επίπεδα. Ο μόνος δρόμος είναι να υπάρχει εδώ ένα... Πώς το λένε, μια κίνηση που να πει, παιδιά, τι σας δίνουμε από φόρους, θα διαχειριζόμαστε εμείς, δεν θέλουμε από σας άλλα, δεν θέλουμε τίποτα. Ωραία. Δικαστήρια στη Φαρκαδόνα, στη μέση, θα στέλνεις ένα δικό σου, θα στέλνω και ένα δικό μου. Εντάξει. Και ο εισαγγελέας από έξω, ξένη εισαγγελής. ναι, ρε φίλε. Ό,τι καλύτερο είπε σήμερα, ναι. Ξένη εισαγγελής. Εντάξει. Και πώς εξέμε, απαγορεύεται να έχει κινητό δικαστικό σου. Απαγορεύεται, φίλε. Δεν θα έχει κινητό. Μήνα το σταθερό. 2-10, 65, 15, 3-14. Ναι. Δεν θα έχει κινητό. Ωραία. Και να ξέρει το κινητό, θα το παρακολουθούμε. Θα το ξέρει όμω. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Άμα δεν πηγαίνει δικαστή ή εισαγγελέα. Καλό αυτό με του ξένου εισαγγελεί, μ' άρεσε. Ναι. Ξένου δικαστέ. Ναι, ξένου δικαστέ. Αν και ο δικαστή τώρα στην πρώτη απόφαση ήταν αποφάσει σε βάση νόμου. Αλλά φαντάσου τώρα αυτό τι θα πάθει αν η δευτεροβάθμια. Ωραία, ακυρώσει την ξεκάθαρη απόφασή του. Πώς ακούτε και πιέσεις εδώ και μέρες. Λοιπόν, τα παιδιά μας κάνουν αποθεραπεία. Τα παιδιά μας κάνουν αποθεραπεία. Πέλκας Μαουρίσιο. Πλέον αμάξια, σημαντικό. Χάνει στοιχήματα. Ναι. Συμμετέχει και ο Γιώργος Σαββίδης φυσικά σε όλο αυτό. Ναι, εννοείται. Δεν μπορείς. Εδώ συμμετέχει με το Βράνι όλη την ώρα. Ναι, δεν θα συμμετείχει σε αυτό. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Δεν θα έπαιρνε μέρος, εντάξει. Ναι, όχι, λογικό. Ναι, συμμετέχει. Θα πούμε μετά το διάλειμμα τα αγωνιστικά πλάνα. Mm-hmm.
της ομάδας. Πάμε σε κάποια μηνύματα. Αυτό λέγεται αυτονομία, λέει γνωστός, ψύχρεμος άνθρωπος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αυτονομία, μόνο έτσι μπορείς να κινηθείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και υπάρχει βέβαια και η τοποθέτηση ιστορική, ιστορικού περιεχομένου. Όταν εμείς τηγανίζαμε πατάτες στην πόλη, αυτοί τις ψήριζαν από τις πλατείες και τις έτρωγαν ομές. Τέλος με την προπαγάνδα των καταβλακιωτών. Κάτω από τα βλάκια δηλαδή. Όχι με βλάκια, ότι είναι βλάκες. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πώς έλεγαν τότε στην ΑΕΚ επιφανής. Αυτή είναι η επιφανής. Πού είναι εκείνη, ναι. Πού είναι αυτή. Η επιφανής που είναι έξαρτη με τον Λουτσέσκο, πού είναι. Δεν συνέχεια σε αυτό η επιφανής. Μάλλον είχαν ασχοληθεί με τα δικά του ρε παιδί. Κοιτάξτε λίγο στην άκρη. Η επιφανής σε εξίδες που είναι έξαρτη. Η επιφανής μπορεί να κάνουν τώρα καταγγελία και μήνυση στους εργάτες της Αγίας Σοφιάς. Η επιφανής. Που θα κάνουν απεργία. Ναι. Παιδιά, θα μου μαζέψετε λίγο να γράψω ένα μπλοκ με όλα αυτά γιατί τα ξεχνάω καμιά φορά. Να διασκεδάσουμε λίγο. Να μου κάνετε μια λίστα. Ένα η επιφανής. Δύο. Δηλαδή η επιφανής. Το άφησαν εκεί οι επιφανείς μάλλον. Οι επιφανείς μάλλον σταμάτησαν. Μα τα γνώριζαν και όλα αυτά, γιατί. Αφού ήταν οι δικηγόροι, γιατροί, επιφανείς. Δεν ήταν τίποτα τυχαίοι. Ετοιμωρήθηκε ο Λουτσέσκου και πήγαμε τώρα στην Έφεση να πούμε ότι είναι απαράδεκτη απόφαση. Τώρα οι επιφανείς θα πάρουν θέση πάλι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό η επιχειρηματολογία. Δηλαδή η επιχειρηματολογία ποια μπορεί να είναι. Δεν πρέπει να πάω στο δικαστήριο και να πει ο προπονητής μας τα λέει ό,τι γουστάρει. Ωραία. Και αν θίγεστε, ξύδι. Αυτό δεν πρέπει να πάω στο δικαστήριο. Ξεκάθαρα. Ό,τι γουστάρει θα λέει. Τραβάτε κανένα ζόρι. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να μαζέψει μια ομάδα επιφανών, ΠΑΟΚτσίδων. Έχουμε επιφανείς. Να υπερασπιστεί. Έχουμε επιφανείς. Εύκολα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να κάνει μια ομάδα και να υπερασπιστεί. Βάλε και στην ομάδα τον φίλο που έχει πάρει στο Wildcard Lane μαζί σου. Ναι. Μπροστά. Ναι. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς πρώτης ώρας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα αγωνιστικά. Όλα είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ο μεγαλύτερος παπάς που έχω πει στον αέρα. Θα πω και δύο κουβέντες για τον Νουάρντα. Έχουμε δεκάδα. Έχεις. Έχω. Ωραία. Την αποφάσισα, θα ενημερωθεί ο προπονητής. Χαρτάκι, χαρτάκι στα μοσπόρκα. Όχι, μήνυμα. Κάτσε, γιατί μπορεί να το κόψει κανείς και να το πάρει σοβαρά. Περίμενε, άστο. Το χαρτάκι πλέον κόπηκε. Δηλαδή, αγάπη, πραγματικά πρέπει να ασχοληθώ εγώ με κάποιον που θα πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα. Μπορεί και να το πάρει όμως. Να ψοφήσει αυτό το πράγμα. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ήδη της τελευταίας στιγμής. Σας κρατάμε σε γρήγορση. Πάμε. Να είμαστε πάλι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με πολύ ωραίους διαλόγους εκτός αέρα. Η ένταση έχει μεταφερθεί και στους διαδρόμους του Λίμπερο 4. Στο Ραδιομέγαρο. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ποδοσφαιρικά θέματα. Ποδοσφαιρικά θέματα που μας έλειψαν αρκετά, είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για 7η αγωνιστική θα ψάξει πάλι τη νίκη, να κάνει το 7 στα 7 και να συνεχίσει να προπορεύεται στον βαθμολογικό πίνακα χωρίς να έχει καμία απώλεια. Κακά τα ψέματα, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κομβικό, γιατί είναι μία από τις έδρες που παραδοσιακά δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, όπως συμβαίνει και με τον Όφη που πέρασε ο ΠΑΟΚ, όπως συμβαίνει και με τον Πανιόνιο. Θα είναι ένας πάρα πολύ καλός Ιωνός αν η ομάδα του Λουτσέσκου κερδίσει και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Απουσίες είναι γνωστές. Ο Μαουρίτσιο είναι σίγουρα η μία, ο Δημήτρης Πέλκας είναι σίγουρα η άλλη, δύο παίκτες άξονα, πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και για το σετ παιχνίδι που θέλει να έχει ο Λουτσέσκου. Προφανώς κάποιοι άλλοι θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους και νομίζω ότι πολύ κομβικό για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο Κλειάδης Βικελίδης θα είναι το κατά πόσο έχουν πάρει ανάσες και είναι πιο φρέσκοι σημαντικοί παίκτες όπως ο Λέο Μάτος, όπως ο Άνδρε Βιερίνια, όπως ο Ντιέγκο Μπίσεσβαλ, όπως ο Ομάρ Ελ Καντουρί, παιδιά τα οποία επιβαρύνθηκαν αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν είχαν την εικόνα, είναι η αλήθεια, που θα έπρεπε. Ούτε ο Μπίσεσβαλ ήταν καλός. Εγώ ξέρεις που περνάω έναν αντίπαλο και να κρατάω την μπάλα καλά και να κάνω μια-δύο ενέργειες, αλλά να μην γράφω ποτέ assist και goal. Σημαίνει ότι δεν είμαι καλά σε εκείνη τη θέση. Ελπίζουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά να είναι σε καλή κατάσταση και να σετάρουν σωστά το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα στα πόδια του, γιατί αυτό το παιχνίδι παίζει. Και όταν θα βρει χώρους, κάνει καλές συνεργασίες και να μπορέσει να χτυπήσει τον Άρη την αδυναμία του. Ένας Άρης ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια.
για να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και κατά τα ψέματα, ξέχωρα από όλη την ίντρικα και την ένταση που υπάρχει, η οποία είναι δομημένη εδώ και δεκαετίες και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, απλά ξεφεύγει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλι. Ο Άρης είναι μια ομάδα καινούργια. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει αγωνιστική ταυτότητα. Έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά από τη μέση και μπροστά. Έχει παίκτες δηλαδή που μπορούν να δημιουργήσουν από μόνοι τους καταστάσεις. Έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα μεσοαμυντικά, εκεί όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλες ταχύτητες, δεν έχουν ακόμα συνοχή και εκεί είναι το αδύνατό τους σημείο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλείται αμυντικά να ακυρώσει το παιχνίδι των Γκάμα και Ματέο Γκαρσία, που είναι παίκτες που δημιουργούν από μόνοι τους. Κυρίως ο δεύτερος είναι ένα παιδί το οποίο συμμετέχει στατιστικά σχεδόν σε όλα τα γκολ του Άρη, κάτι που λέει πολλά. Αυτό βέβαια μπορεί να αντιμετωπιστεί με οργανωμένη άμυνα και με ένα καλό διάβασμα του παιχνιδιού του. Είναι ανακατοσούρας, είναι τέτοιος. Μπορεί να σου κάνει ζημιά άμα δεν τον προσέξεις, άρα ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά να εντοπίσει τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο. Αν ο ΠΑΟΚ ακυρώσει το παιχνίδι αυτών των δύο, είναι πιο εύκολο για αυτό να αναδείξει τις δικές του αρετές. Μια ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή, μια ομάδα με καλύτερους συγχρονισμούς με στο παιχνίδι, μια ομάδα με μεγαλύτερη ποιότητα, θα πρέπει να βρει το μέταλλο να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αντίπαλο και να τον κερδίσει όταν θα βρει την ευκαιρία. Παραδοσιακά τα παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ δεν είναι παιχνίδια τα οποία τα κερδίζει αυτός που παίζει καλύτερα. Τα κερδίζει ο πιο έξυπνος και πολλές φορές ο πιο κουτοπώνυρος. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει Ιταλός διαιτητής, κάτι που αλλάζει πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα υπενθυμίσω απλά ότι στα προηγούμενα παιχνίδια από το 10 και μετά όσες φορές συναντηθήκαμε, μέχρι πότε, μέχρι το 14. Ναι. Το 10 είχαμε τον Ηλία Σπάθα, μετά είχαμε τον Βοσκάκη που έδωσε εκείνο το πέναλτι στον Αγκάνθο, που τον ακούμπησε απλά ο Δημητράκης Κωνσταντινίδης. Μετά είχαμε Κομίνη, αυτό το σύχαμα που άφηνε τους παίκτες του Άρη να κλωτσάνε χωρίς να τιμωρούνται και τελικά έφαγε κόκκινο κάτσι για μια κόντρα που έβαλε σε μια μπάλα. Μιλάμε για συχαμένη διαιτησία. Άλλη μία του συγκεκριμένου ανθρώπου που άμα τα βάλω κάτω, όπου μας έχει παίξει και έχει γίνει κέντα μεγάλη, είναι μέσα. Ναι. Ακόμα και στην περίπτωση με το κουτάκι του Ίβιτς, μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και αποβάλλει τον Ουάρντα χωρίς να έχει κάνει φάουλ. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Ωραία. Ξέχωρα ότι έχει γράψει το φίλο αγώνα μετά κτλ. Και αυτό το σύχαμα συνεχίζουν να το έχουν στου πίνακες. Τώρα που το θυμήθηκα και παθαίνω ένα αμόκ. Παρένθεση. Εντάξει. Είναι που δεν βάζει πυγμού. Ναι, όχι, αυτόν δεν μπορώ. Είναι μαγική λέξη, ρε. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή εκεί που κάθομαι ήρεμο, ξέρω εγώ και είμαι στα νησιά στι Μαλδίβες. Ωραία, και παίζω με τα δελφίνια. Αν εμφανιστεί ένα και πει Κομίνη. Θα πιάσω το δελφίνι, θα φάω κάτι χαστούκι το δελφίνι. Κάνω το εικόνα λίγο. Το κάνω. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα που κάθεται και είναι ακόμα διαιτητής. Δεν τρέπεται λίγο. Ξεφτυλισμένε, εξεφτυλισμένε. Και σφυρίζει αύριο στη Λάρισα. Σφυρίζει καημένε κούγια. Ακόμα και σε λυπάμαι, δηλαδή πραγματικά σε λυπά την ψυχή μου. 7:30 όλες τηλεοράσεις. Όλες τηλεοράσεις. Όλες τηλεοράσεις. Σπίτι μου θα μαζευτούμε. Σπίτι του Σταύρου. Ναι. 7:30 η Λάρισα. Όχι, το εννοώ. Μην το χάσουμε αυτό. Έχω Νόβα. Ωραία. Τι θα μαγειρέψεις? Θα μαγειρέψεις? Τι θες, κοτόπουλο? Άσε, θα πάμε απ' έξω. Ωραία, θα μαγειρέψω και εσύ παρήγγειλε. Δεν θα φάσει από το δικά μου τίποτα. Αγάπησε, έχεις φάει φαΐ μου? Όχι. Α, όχι. Μια φορά ναι, νομίζω. Κάτσε μακαρόνια, νομίζω. Ναι. Θα δεις. Σκοτώθηκες. Μακαρόνια. Όχι, δεν θα κάνω. Είναι κάτι στο φούρνο με πατάτες. Ξαπλωτό κοτόπουλο. Άντε πάλι αυτό. Ξαπλωτό κοτόπουλο είναι σούπερ. Θα παραγγείλω απ' έξω. Λοιπόν, θα παραγγείλω απ' έξω. Εντάξει, καλά, θα δεις. Η γειτονιά σου έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, Λάρισα Λαμπία αύριο, λοιπόν, Κομίνη. Ναι, τέλος πάντων, λέγαμε για το Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω ενδεκάδα για Άρης ΠΑΟΚ τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Λέω Μάτος, το καμάρι του Ρίο Ντετζανέιρο. Έτσι. Στο δεξιάκο της άμυνας, Άντρε Βιερίνια. Ο Σόγαμπρος, αρχηγός της ομάδας. Ναι. Φρεσκαρισμένος ξεκάθαρα. Θα παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Το καμάρι του πράσινου ακροατηρίου που ευτυχώς έφυγε μικρός και δεν έχει τα κουσούρια ενός Αφρικανού στόπερ θα είναι ο ένας, ο Φερνάντο Βαρέλα. Δίπλα του ο Χουάν Άλχερ Κρέσπο που βρίσκεται σε μια περίοδο πάρα πολύ καλή της καριέρας του. Η οριμότητα τον έχει καταβάλει, δηλαδή πραγματικά είναι αλάνθαστος. Και χτυπά ξύλο, μακάρι να μείνει έτσι μέχρι τέλος σεζόν, γιατί έχουμε ένα θέμα βάθους στα στόπερ ξεκάθαρο. Στα αμυντικά χάφη δοκιμή Λουτσέσκου περισσότερο κλείνει προς την διάδα Κάνιας Βέρμπλουμ, κάτι που συμφωνώ 100%.
και να μην συμφωνούσα βέβαια στα έτσι του Λουτσέσκου, αλλά λέμε τώρα, έτσι όπως διαβάσαμε το παιχνίδι, εκεί καταλήξαμε. Ότι ο ΠΟΚ χρειάζεται πιο εξάρια σε συγκεκριμένη διάδα από τη στιγμή που λείπει ο Μαουρίτσιο και αυτό το γεγονός βοηθάει στο να πάρουν περισσότερα μέτρα στο γήπεδο τα δύο μπακ του ΠΑΟΚ που είναι σημαντικά για την ανάπτυξή του. Στο 10 προφανώς θα είναι ο Ελ Καντουρί, έτσι θα ξεκινήσει τουλάχιστον. Στα αριστερά του το καμάρι του Σουρινάμ που η ζωή τα έφερε έτσι και μεγάλωσε στο θλιβερό Ρότερνταμ, που εκεί που περιμένει στο φανάρι σηκώνει το δρόμο και περνάει ένα πλοίο και αν κατουργέσαι πετάγεσαι από το αμάξι, ξέρεις το έχουμε πάθει αυτό. Εντάξει, λες άντε να πάω κάπου να κατουρίσω και σε πιάνει το φανάρι, λες γαμώτο, ναι. Ωραία, και εκεί ξαφνικά σηκώνει το δρόμος. Λες δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στην Εύβοια. Τι εννοείς? Σηκώνει το δρόμος, πάει έτσι και περνάει ένα πλοίο από μπροστά σου. Και στην Εύβοια γίνεται αυτό. Ποιο γίνεται στην Εύβοια αυτό, ρε? Σηκώνει τη γέφυρα, ρε φίλε. Πού, ρε? Στη Χαλκιδά. Ναι, μέσα στην Εύβοια. Τι... ναι, ρε, το έχω δει, σου λέω με τα μάτια μου. Τι είχες πει? Φανάρι σηκώνει το δρόμο. Εντάξει, δύο, να φανταστώ γέφυρα. Ότι είναι καμιά σιδερόπερχα. Δεν ξέρω τι είναι, ρε. Εντάξει, όχι. Τι. Κανονικά σου λέω ανοίγει ο δρόμο. Και περνάει από κάτω το πλοίο. Τέλος πάντων, επειδή μάλλον οι διαστάσεις είναι λίγο διαφορετικές τα δύο παραδείγματα που χρησιμοποιούμε. Ναι, οι διαστάσεις προφανώς είναι διαφορετικές. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Από εκεί από το Ρότερνταμ, Μπίσεσβαρ, γιατί ξεκινήσαμε τώρα, δεν θα κάνουμε κάποια ανάλυση για κατασκευαστικά θέματα. Άρα έχει γίνει Ολλανδός. Ναι, άρα Ολλανδός, εκεί στη χώρα που επιτρέπεται το μαύρο, αν είναι δυνατόν. Ντροπή τους. Ντροπή τους, πραγματικά. Δεξιά. Δεξιά, μάλλον ο Λέο Ζαμπά, τον οποίο κάποιος πρέπει να εξηγήσει ότι εκεί θέλει λίγο οι αντιδράσεις να είναι. Δηλαδή, αν απλώσεις λίγο το χεράκι, ο αντίπαλος παίκτης θα κάνει σαν να τον πυροβόλησαν 12 σφαίρες. Ναι. Εντάξει, και στο μάτος θα το πούνε αυτό. Υπάρχει ένα ταλέντο στην υποκριτική. Θέλει λίγο προσοχή εκεί πέρα. Δεξιά λοιπόν ο Λέο Ζαμπά και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος προφανώς και θα έχει θυχτεί από τις τοποθετήσεις του ευτραφή βετεράνου άσου του Άρεος, του Σέρχιο Κόκε, ο οποίος εμφανίστηκε στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά χαβαλές να γίνεται. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Εντάξει, με αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε. Εντάξει, έκανε το κομματάκι του. Ωραία. Έκανε το κομματάκι του. Εντάξει. Στην επόμενη εκπομπή που οι λάτρεις και συμμετέχονται σε αρκετά παιχνίδια καζίνο συμπαρουσιαστές. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ανέρθηκε ο Αλέκος. Μπορούν να κάνουν ανάλυση παιχνιδιού του Σέρχιο. Ποια τόξα προτιμάει, πώς αντιδρά. Τα πονταρίσματά του, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τέτοιο. Δεν είναι κακό. Απορώ γιατί. Δεν είναι κακό, πρόσεξέμε. Είναι ο τζόγος, είναι στη ζωή μας. Τι να κάνουμε τώρα. Στη Σταυρούπολη μεγαλώσαμε, παίζαμε μονάζικα τις πινακίδες στα αυτοκίνητα. Συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, στην κορυφή της επίθεσης λοιπόν ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Το πλάν B βέβαια είναι ξεκάθαρο. Αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί, πάει σε μια λογική να πιέσει περισσότερο την πρώτη μπάλα, δηλαδή κάπου στο 60-70 θα δούμε κανέναν Καρέλη, κανένα Λιμιό. Κάνα Σάχοφ, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Όλα να πάνε καλά, η ομάδα να κάνει το παιχνίδι της, να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Το κλίμα σίγουρα θα είναι καυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει παίξει αρκετά παιχνίδια υψηλής έντασης φέτος. Η ομάδα έχει τεράστια εμπειρία. Δεν χρειάζεται να αγχώνεται ιδιαίτερα, δεν θα ζήσει κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και βέβαια, από όσο γνωρίζουμε, τα αστυνομικά μέτρα θα είναι κάτι παραπάνω από. Αρκετά για να μην συμβεί το παραμικρό. Η ομάδα το παιχνίδι της, να έχει στο μυαλό της πάντα ότι είναι μια κομβική έδρα. Από εκεί και πέρα, αν περάσει και από το Χαριλάου, της απομένουν ουσιαστικά δύο πολύ σκληρές έδρες, το ΟΑΚΑ που είναι δύσκολο το παιχνίδι με την ΑΕΚ και η Τρίπολη. Από εκεί και πέρα θα έχει κάνει τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είναι ο βασικός στόχος. Άρα μπαίνεις μέσα, κάνεις το παιχνίδι σου, το παίρνεις. Όταν θα δοθεί ευκαιρία να τελειώσεις μια φάση με ομαδικό πνεύμα, την δίνεις την πασίτσα δίπλα και μπαίνει μπάλα μέσα στο κενό τέρμα. Δεν κοιτάει κανείς να λειτουργήσει εγωιστικά. Η ουσία είναι αυτή που μετράει στο παιχνίδι της ομάδας, τίποτα άλλο. Εντάξει, υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Απέναντι υπάρχει μια ομάδα που το θέλει, αλλά τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός, δεν μπορούν να απλωθούν ιδιαίτερα την ώρα του αγώνα. Υπάρχει το παράδειγμα του Αστέρα Τρίπολης, του Άρης Αστέρα Τρίπολης, που ο Αστέρας, όντως καλύτερη ομάδα, έλεγξε το παιχνίδι,
Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Αστέρας είναι να το τελειώσει. Αυτό που καλείται να κάνει ο ΠΑΟΚ, όντας και καλύτερη ομάδα από τον Αστέρα, είναι όταν θα βρει τις ευκαιρίες να το τελειώσει και να μην δώσει δικαίωμα στον Άρη να πάει το παιχνίδι στη Στραβοκλωτσιά, στην Σέντρα, στην Αναμπουμπούλα και να μπορέσει να πάρει κάτι από αυτό. Αυτή είναι όλη η εικόνα. Σίγουρα είμαστε περίεργοι κατά πόσο ο Βέρμπλουμ έχει βελτιωθεί η εικόνα του. Από ό,τι μαθαίνουμε μέσα από την ομάδα, εδώ και 10 μέρες βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ήρθε η ώρα πλέον να αναλάβει ένα ρόλο στην ομάδα, γι' αυτό αποκτήθηκε. Γι' αυτό μάλλον θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το παιχνίδι. Γεγονός που πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Μιλάμε για ένα σημαντικό παίκτη στο ρόστερ της ομάδας, ο οποίος μέχρι στιγμής ουσιαστικά είναι ανενεργός. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Δεν είχε πάρει και τόσο χρόνο βέβαια για να δείξει πράγματα. Δεν ήταν έτοιμος να πάρει χρόνο. Τώρα μετά από τόσο καιρό τόσες προπονήσεις και τώρα 2 εβδομάδες που δούλεψε και πολύ και στην τακτική μαζί με την ομάδα, πλέον είναι πολύ καλύτερα. Και φαίνεται κιόλας και αν τον δεις στις κινήσεις του. Δηλαδή και λίγο να δεις από βίντεο ότι σε πάει, πέρα από αυτά που λέγονται από την ομάδα. Ναι. Άμα τον δεις και λίγο, βλέπεις ότι έχει κολλήσει αρκετά πλέον στην ομάδα. Μακάρι. Γιατί εντάξει, έχει σημασία και σαν χαρακτήρας πως είναι ο καθένας, έτσι. Για πάντα να... έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα 32χρονο. Ακριβώς. Όταν ο 32χρονος 2,5-3 μήνες ξύνεται το καλοκαίρι, για να επιστρέψει το κορμί του σε επίπεδα αθλητικά, αυτό. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο 32χρονος. Και μιλάμε για βαρύ κορμί. Αυτό το κορμί, ναι, ναι. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε. Ήθελα να τη φέρω. Πάντα αυτοί οι παίκτες θέλουν παραπάνω χρόνο. Πόσο μάλλον τώρα, άμα έχεις χάσει όλη την προετοιμασία και μπαίνει ουσιαστικά τέλη Αυγούστου. Έτσι. Και γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι η ζημιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για το Βέρμπλουμ έγινε την πρώτη αγωνιστική που μπήκε βιαστικά στο μάτσο με τον Αστέρα και έμεινε αυτή η εικόνα στον κόσμο και δεύτερη, είναι δύσκολο να... Ναι, απλά ξέρεις τι. Για πολλούς κρατάνε την πρώτη εικόνα και μετά σου μένει αυτή η αφισβήτηση γενικότερα. Καλά και στο Καραϊσκάκι δεν ήταν και η κομμάτια. Δεν ήταν, αλλά ναι. Καλείσαι να το αλλάξει αυτό και νομίζω ότι έχει την ευκαιρία. Το ταιριάζει το παιχνίδι της Κυριακής, όπως σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή θέλει ένα πιο aggressive παίκτη. Ο Άρης θα δώσει ξύλο και καλείται και ο ΠΑΟΚ λίγο. Καλά, να... και ο Άρης δεν έχει και τον Van Damme στην 11, το εντάξει, οποίο βαράει. Εντάξει, όμως δεν είναι όπως ο ΠΑΟΚ που μιλάμε τώρα ο για μια ομάδα που κάνει λίγα φάου. Καλό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ιταλός, πώς το λένε, Μπερλουσκόνη. Αχ, περίμενε. Μου διαφεύγει. Γιατί άνοιξε αυτό το site, αγάπη. Αχ, γιατί έχω χτες εδώ πέρα τις δοκιμές του ΠΑΟΚ Ωραία. Οριστικοποιήθηκε και τυπικά. Υπάρχει ανακοίνωση του site Super League. Πάω Παναθηναϊκός τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Θα τελειώσουμε καλές. 9.30. 9.30, 2. Ναι. Και ο αγώνας ΑΕΚ Άρης την Κυριακή στις 7.30 αντί για Σάββατο. Δύο αλλαγές λοιπόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι Πάω Παναθηναϊκός τη Δευτέρα στις 9.30. Να πω δύο λόγια για τον Ουάρντα. Εντάξει, γιατί εχθές γράφτηκε. Και ακούστηκε ότι μετά από καιρό συμμετείχε πάλι στις δραστηριότητες της ομάδας και είναι δείγμα ότι τον έχει συγχωρήσει ο Λουτσέσκου και ότι υπήρξε και τέτα τέτ μεταξύ τους όπου τα βρήκανε κτλ. Δεν υπήρχε κανένα τέτα τέτ. Δεν υπήρχε κανένα τέτα τέτ. Και γενικά δεν υπάρχουν δηλαδή, έτσι δεν είπε ο Λουτσέσκου, για να το καταλάβουμε, έλα εδώ λίγο να μιλήσουμε ή έλα στο γραφείο και λοιπόν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και πριν φύγει για την Αίγυπτο, με την ομάδα πρόσφατα, έκανε με την ομάδα. Δεν έκανε μόνος του. Ούτε στο άλλο γήπεδο, ούτε σε άλλη ώρα με την ομάδα. Όπως ήταν η κατάσταση είναι. Και ουσιαστικά συνεχίζει η κατάσταση να επαφείται ουσιαστικά στο χέρι του Άρντα και στα πόδια του. Πότε θα πείσει το Λουτσέσκο ότι κοίταξε, οκ, okay, είμαι εδώ, μπορείς να με υπολογίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι από χθες μέχρι σήμερα ή από τη μέρα που γύρισε ο Άρντα. Όπως ήταν η κατάσταση είναι. Έγραψε ένα πολύ ωραίο Αντώνης Τσακαλέας στο Facebook, το είδατε. Μου λέει ότι αν η συμμετοχή του Άρντα είναι στα χέρια του, μπορεί να παίξει. Αν η συμμετοχή του Άρντα είναι στα πόδια του, πάλι μπορεί να παίξει. Αν είναι στο μυαλό του, αντιζωή. Κάπως έτσι ουσιαστικά. Το ψιλοδιάβασε. Ήταν πολύ ωραίο. Ντανιέλε Ντοβέρι είναι ο διαιτητής. Ντοβέρι. Ναι. Έβλεπα χθες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πως το είχα εδώ πέρα το λέγαμε. Πει κάποιος ότι δεν έχει βάρει εδώ, μην ψάχνετε. Ναι, είναι λίγο καρτάκιας αυτός. Σε 194 αγώνες είχε βγάλει 900, πόσες ήταν αριστεριό, το βλέπαμε. Ναι, λίγο κάτω από 900. Ναι. Ένα της χιλιάς την ερχόμενη Κυριακή, αν είναι. 10-10 εκεί τρεμέσαι. 10-10. Δίνει αβέρτα. Δίνει εύκολα, μάλλον μέχρι τώρα έδινε εύκολα. Τώρα πώς θα είναι την Κυριακή δεν ξέρω πώς θα το παίξει. Ο Κουέστα θα παίξει, αυτό μας καίει. Δεν υπάρχει απάντηση. Και εδώ πέρα αυτό διαβάζω τώρα. Δεν το αγγίζει. Από ό,τι πληροφορούμε. Ο ίδιος λέει δεν θα κάνω πλάκα τώρα. Έχει έρθει, λέει, ο πρώτος Νάρθικας.
Και περιμένουν σήμερα ακόμα έναν. Καλύτερο. Θα βάλει δύο-δύο του να έρθει και στο δωδο χέρι. Νανοτεχνολογία. Ωραία, αν παίξει ο Κουέστα, σουτάρουμε χαμηλά. Ψάχνουμε τα χαμηλά. Απλά είναι τα πράγματα. Αν παίξει ο Αναγνωστόπουλος, έχει στοιχεία, δεν είναι κακός θεματοφύλακας, αλλά σίγουρα θα έχει την πίεση. Σουτάρουμε γενικά. Ωραία. Αν παίξει ο Κατημύρης. Σουτάρουμε γενικά. Αν παίξει το Κατημύρης. Αλλά ο Κουέστα, επειδή είναι καλός στα ψηλά, πιάνει όγκο τέλος πάντων, συρτά. Δεν είναι καλά τα ριφλέξ του. Εκεί έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, σουτάρουμε χαμηλά λοιπόν. Και όπως και να έχει, έχει θέμα με το δάχτυλο. Δηλαδή, όπως και να έχει. Ποιο χέρι του είναι. Εγώ λέω δεν θα παίξει. Αν και μου λέει ένας φίλος ότι στο ρίσιο το νερό λέει είναι. Σαν το νερό του καματερού λέει. Ανάπηρος μπαίνεις, τρέχοντας φεύγεις λέει. Τέτοια μαζική αποκατάσταση έχει να γίνει από τα χρόνια του Χριστού. Μάλιστα. Έλα, εντάξει. Γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Έχετε 25 λεπτά ακόμα για να διεκδικήσετε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντη την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Η διαδικασία είναι γνωστή και η εξής απλή. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Με το που έρθουμε θα δώσουμε και 5 εισιτήρια για το παιχνίδι το αυριανό του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Στο παλατάκι θα σας πω και τη διαδικασία, εύκολη και αυτή. Θα έχουμε και τον Νίκο να μας πει τα τελευταία νέα. Έχουμε και μεταγραφή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Επιστροφή. Επιστροφή μάλλον. Να θυμίσω έτσι για, και για την ιστορία, αλλά και για όσοι ενδιαφέρονται να πάνε. Στο γήπεδο του Λακκώματος Αβραάμ Παπαδόπουλος, αύριο στις 12, η K20 του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Είναι η έδρα του Άρη. Λίγο μακριά πέφτει. Λίγο. Να πας στο Λάκκωμα. Τέλος πάντων, εκεί παίζει ο Άρης. Μάλλον και εκεί παίζει ο Άρης. Αύριο επίσης στις 1 σε εγκαταστάσεις του Λόλα, η K17 του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λάρισας. Όσοι είναι στην περιοχή έχουν όρεξη να δουν λίγο ποδόσφαιρο αύριο το μεσημέρι. Στις 1 παίζει η K17. Η K15 έχει ρεπό και νομίζω κλείσαμε με όλες τις ομάδες τις ποδοσφαιρικές του δικεφάλου. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 15 γεμάτα λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντη την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στις 10 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα αύριο το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2-3-10-2-87 και 3-8 κερδίζουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το παιχνίδι πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Θα δούμε, Νίκο, αν θα σε κλείσουμε άκομψα ή όχι, γιατί ξεκινάει στην μεσημβρία μια διαδικασία και μήπως ακούσουμε τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Λιμερίς το χρήζω το βράδυ κρεμιζόταν αυτή η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω τι γιατί και ο Φίλιππ της Άντας έχει γίνει. Όντως, σήμερα υπάρχει μια μικρή έτσι αναστάτωση. Για πες Νικό, μεταγραφή ή μάλλον επιστροφή στον δικέφαλο και ένα λοιπόν, παιχνίδι σημαντικό. Επιγραμματικά, στα γρήγορα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Εντάξει, η ανακοίνωση του Τέπης χθες, σήμερα έρχεται ο Σέρβος, στις 3.30-4 παρά θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εντάξει, για την περίπτωση αναφερθήκαμε και χθες, από τη στιγμή που ο Τζαμάλ Τζόουνς έχει αυτό το θέμα τραυματισμού, το οποίο τον κρατάει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός, διάστημα το οποίο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς. Έτσι. Ο Τζόουνς θα μείνει εκτός για άλλες 2 εβδομάδες και μετά θα γίνει μια επανεξέταση για να φανεί σε τι κατάσταση είναι. Έτσι λοιπόν προέκυψε η περίπτωση του Τέπιτς που ήταν ελεύθερος, ως μια λύση σχετικά σίγουρη από το τι είναι να πάρεις από την εμπειρία που διαθέτει και από την άμεση προσαρμογή του. Και χθες προέκυψε και η ανακοίνωση που έγινε επαφή, οι δύο πλευρές τα βρήκανε πολύ, έτσι, πολύ εύκολα. Ο Τέπιτς έρχεται σήμερα, αντικαθιστά σε πρώτη φάση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα τον Τζαμάλ Τζόουνς, ο οποίος ναι. Δεν υπολογίζεται σε αυτή τη φάση λόγω του τραυματισμού του. Και μετά από αυτές τις 2 εβδομάδες που θα γίνει μια εξέταση, ανάλογα με ό,τι θα βγάλει αυτή η εξέταση, mm-hmm. θα φανεί ποιον θα αντικαταστήσει ο Τέπιτς. Έτσι, γιατί ο Τέπιτς ήρθε με συμφωνία μέχρι το τέλος σεζόν, δεν ήρθε με ένα μήνα, όπως είναι, ναι, αυτό όπως είναι η συμφωνία του Παπαντονίου.
Στην Ευρώπη μπορείς να έχεις όσο θέλεις. Μπορείς να έχεις και 12 ξένους αν θέλεις. Στην Ελλάδα μπορείς να έχεις 6. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ τυπικά έχει 8 γιατί έχει τον Τζορδίν Γουίλιαμ στο ρόστερ του, αλλά δεν είναι εκτός λίστας, να το πω έτσι. Έχει 7 μαζί με τον Τζαμάλ Τζόνς και τον Τέπιτς. Ο Τέπιτς λοιπόν παίρνει σε αυτή τη φάση τη θέση του Τζαμάλ Τζόνς και όταν ξεκαθαρίσει η κατάστασή του Τζόνς θα ξέρουμε ποιον θα την καταστήσει. Έτσι, γιατί είναι γι' αυτό ένα κομμάτι που έχει τον ενδιαφέρον από τη συμφωνία με τον Τέπιτς. Οπότε ο Σέρβος έρχεται σήμερα. Είναι λίγο, πρέπει να γίνουν λίγο διαδικασίες άμεσα για να εκδοθεί το δελτίο του ώστε να είναι διαθέσιμος αύριο. Ο στόχος είναι αυτός, να είναι αύριο διάθεσιμος του Παπαθεοδόρου. Ακριβώς. Είναι λίγο ένα θέμα και η τιμότητά του, έτσι, γιατί δεν ήταν ότι ήταν κάπου ο Τέπιτς και ήρθε τώρα. Ναι. Δηλαδή φέτος δεν ήταν σε κάποια ομάδα, ως ελεύθερος έρχεται. Αλλά στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει το κομμάτι δικαστικό θα είναι σε θέση να είναι διαθέσιμος αύριο. Έτσι. Και στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την προσαρμογή και την εμπειρία του θα ποντάρουν για να, αν χρειαστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, αυτό θα φανεί, θα το αποφασίσει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Αλλά στόχος είναι αυτός. Να είναι στην προπόνηση σήμερα, όσο μπορεί να έχει έτσι μια πρώτη επαφή με την ομάδα, με τα συστήματα, με τον τρόπο σκέψης του ΠΑΟΚ, ώστε αύριο να είναι διαθέσιμος στο μάτς με τον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής αύριο, απλά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κινήθηκε από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Τζόνς θα λείψει αρκετό καιρό και κινήθηκε σχετικά άμεσα για τον Τέπιτς, είναι ότι ας πούμε στο αυριανό παιχνίδι που αντιμετωπίζει τον Προμηθέα, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτόν. Στη λογική των κορμιών, στη λογική του μεγέθους και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ αύριο, αν έχει τον Τέμπιτς, οκ, okay, θα έχει τον Γκος, τον Χάτσε, τον Αθηναίο, τον Γκόνιαρη, τον Ζάρα στην περιφέρειά του. Την ώρα που ο Προμηθέας έχει τον Κασελάκη, τον Λίποβι, τον Ρίον Μπράουν, τον Σαλούστρο, όλα αυτά τα παιδιά είναι δίμετρα. Ναι, ναι. Έτσι. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει όσο μπορεί κάπως να βρει να το ματσάρει. Έτσι, στο αυριανό παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει στις 6 και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήταν έτσι αλλιώς δύσκολο. Από τη στιγμή που προκύπτουν, που υπάρχουν ανακατατάξεις στο ρόστερ, ίσως να υπάρχει κάποιο πρόσωπο, υπάρχει πάλι απουσία, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Θετικό ότι χθες προπονήθηκε ο Γκάρετ, αναμεταδοθεί και σήμερα κανονικά. Πάνω σε αυτό που λες για το ύψος, πάνω σε αυτό που λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και ο Γκάρετ είναι ένας ψηλός που δεν έχει άλλον με τέτοια χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, που να μπορεί να αλλάξει όλα τα screen, να παίξει πάνω από το Στεφάνι, να κάνει και λίγο τερματοφύλακα, να το πω έτσι, στην άμυνα, μπροστά από το καλάθι. Έλειψε πολύ στα δύο μάτς, ειδικά στο δεύτερο με Τέλεγον Βόνις. Νομίζω ότι η απουσία ήταν κομβική στο μάτς της Τρίτης. Προπονήθηκε χθες κανονικά με την ομάδα, να μην το κάνει και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς το θέμα του Γκάρετ δεν ήταν από την αρχή το ίδιο σημαντικό με του Τζόουνς. Και αναμένεται και αυτός να είναι έτσι, διαθέσιμος αύριο για το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Οκ, okay, με δύο προπονήσεις, έτσι. Δεν θα είναι στο 100%, είναι ξεκάθαρο, αλλά από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμος, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Ωραία. Αυτά. Οπότε περισσότερα, γιατί μακάρι ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει λίγο ένα νικηφόρο σερί από αύριο. Εντάξει, έχει πολύ επενδυτικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Πολύ επενδυτικό πρόγραμμα. Έχει το Προμηθέα, έχει να πάει στο Ισραήλ να παίξει με τη Χολόν. Μετά πάει την άλλη εβδομάδα να παίξει με τον Χολαργό στην Αθήνα. Το πρόγραμμα είναι πολύ επενδυτικό. Ναι. Πολύ επενδυτικό και ας ξεκινήσει νικηφόρο από αύριο, εντάξει. Ναι, όταν προκύπτει ένα θέμα, βλέπεις ότι αμέσως κινείται για την κατάσταση. Το ίδιο γίνεται με τον Γκος, που είναι να μην λίγο παραπάνω καιρό εκτός, όχι για ένα-δύο παιχνίδια. Ναι. Το ίδιο γίνεται με τον Γκος, αν τύπο Παντωνίου, το ίδιο γίνεται και τώρα με τον Τζόνς, που έρχεται ο Τέπιτς. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε αναμονή για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Πάμε λίγο γρήγορα στο Ραφαήλ Καϊδαρτζή να μας πει λίγο το πρόγραμμα των υπολείπων ομάδων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Ραφά. Λοιπόν, θα πάμε λίγο χρονικά. Αύριο το μεσημέρι στις 2 στο σπίτι του Handball, στο κλειστό της Μίκρας, ΠΑΟΚ Καματερό, για το Handball των γυναικών δεύτερη αγωνιστική. Το πρώτο εντός έδρας μάτς για την γυναικεία ομάδα. Θέλει να συνεχίσει με νίκη του Κέφαλος και λογικά θα το κάνει. Υπάρχει ένα κάλεσμα από τους ανθρώπους του τμήματος να στηρίξουν έτσι την ομάδα στο πρώτο εντός έδρας αγώνα. Στις 2.30 στην Γλυφάδα για το Κύπελλο Ελλάδος στη φάση του 16 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, νοκάουτ αναμέτρηση. Δύσκολη αποστολή για τον Δικαιωμένο Φορά. Ναι, αλλά θα το παλέψει. Είναι το περσινό ζευγάρι του τελικού, το οποίο φέτος συναντιέται στη φάση των 16.
στις 5, δεύτερη αγωνιστική, στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Γλυφάδα ΠΑΟΚ για τους άνδρες που θέλουν μετά την ήττα από την Βουλιαγμένη να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στην σεζόν. Στις 7, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Volley League στην Κομωτινή με την τοπική ομάδα ο ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες μετά την πρόκριση επί των Ούγγρων. Και λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό με την BBS Κάπα της Κωνσταντινούπολης. Επειδή υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος θα ταξιδέψει και από τη Θεσσαλονίκη, τα εισιτήρια είναι 5 και 10 ευρώ στην Κομωτινή και είναι ονομαστικά με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Ναι. Την Κυριακή στις 4, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκή για την δεύτερη αγωνιστική, συγγνώμη, της ΑΕθνικής. Εύκολο έργο λογικά αναμένεται να έχει ο ΠΑΟΚ. Την είχε αντιμετωπίσει την νεοφώτιστη ομάδα και σε φιλική αναμέτρηση πριν λίγες εβδομάδες την είχε κερδίσει με 8-0. Στις 4.30 πρεμιέρα και για τις γυναίκες στο Βόλι στην Αθήνα με ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Χολαργού για την Pre-League. Ναι. Αυτά νομίζω είναι όλα τα τμήματα του ΑΣ που έχουν δράσει την Σαββατοκύριακο. Είχαμε σκοπό να κάνουμε μια κουβέντα, Ραφαήλ, αλλά ξεκίνησε ο Ράσβαλο Τσέσκου. Δεν μας συγχωρήσεις. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούμε κατευθείαν τις ζωντανές δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου στην ομάδα. Για τους παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν στις εθνικές ομάδες, είχαν λιγότερες μέρες ξεκούρασης, λιγότερες μέρες και μαζί μας, αλλά γενικότερα είμαστε σε μια πολύ καλή πορεία. The mentality and the way of our players to go inside of the trainings are very good. Η νοοτροπία και ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι παίκτες μας στην προπόνηση είναι πάρα πολύ καλή. Coach, οι συγκεκριμένες απουσίες Μαουρίσιο Πέλκα πόσο πρόβλημα σας δημιουργούν? How big trouble is for you the fact that will be absent Mauricio and Pelkas for this game and this period in general? Oh, this is football. Things could happen. Then we have to find immediately other solutions. Yes, I am sorry for Mauricio because Mauricio is a fantastic player and he has been on top of his level. Pelkas, you know very well that he's a player that runs a lot, presses a lot, gives a lot of options in front. But as I said, in football these things could happen and we have to be focused with the other players that are ready to play and to give everything for the team. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να βρούμε λύσεις. Πραγματικά λυπάμαι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μαουρίσιο αυτή τη στιγμή, καθώς η στιγμή στην οποία τραυματίστηκε ήταν η στιγμή στην οποία βρισκόταν στο πικ της απόδοσής του. Ο Πέλκας είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πιέζει, τρέχει πολύ, μας βοηθάει πολύ στο στυλ παιχνιδιού μας. Όμως αυτό που είπαμε και πριν, καλούμαστε να βρούμε λύσεις. Θα πρέπει να ζήσουμε και χωρίς αυτό αυτή την χρονική περίοδο και να αξιοποιήσουμε τους παίκτες τους οποίους έχουμε υγιείς στο ρόστερ μας. In any case, no player is able to play all the games of one season. Σε κάθε περίπτωση, κανένας παίκτης δεν είναι ικανός να παίξει όλα τα παιχνίδια μιας ποδοσφαιρικής σεζόν. Όπως πολύ σωστά σημείωσε ο Γιάννης, ο Μαουρίσιο πέρσι σκοράρε και μετά τον γκολ το οποίο είχε σημειώσει, τα δύο γκολ που είχε σημειώσει τον Αστέρα Τρίπολης, στέθηκε εκτός. Το ίδιο πράγμα έγινε και τώρα για ένα μήνα. Μήπως θα έπρεπε να είναι μια οδηγία να αποφεύγει λίγο την αντιπαλιαστία. Last year, Mauricio, as this year, managed to score. Last year he scored 2 goals and he had the injury. Now he scored 1 goal and he had the injury. Maybe we should take a different guideline to him not to score to avoid injuries. No, because he scored in other games. I remember one against Lamia, one in Cup in Panionios in the semi-final of the Cup in Athens, and he didn't have injury after this goal. Είχε και άλλα goals. It's your interpretation. Είχε και άλλα goals τα οποία δεν τραυματίστηκε ευτυχώς μετά. Ένα goal στη Λαμία, ένα goal στον ημιτελικό κυπέλλου με τον Πανιόνιο στην Αθήνα. Οπότε αυτή είναι η δική σας εξήγηση για όλα αυτά. Η προσέγγιση για το μάτς με τον Άρη είναι ένα ακόμη παιχνίδι, σαν τα ντέρμπι τα οποία προηγήθηκαν. Με τι σκέψεις το προσεγγίζετε? Which is the approach for the game against Aris? It's a derby. It's a derby like all the other derbies that we played until now. It's a normal game. How do you interpret this game? How do you approach this game? I believe that the situation is that it's a hard game. Because we play away game, we know that the people from there are waiting for this game as is the only one in their lives.
And for this reason, the atmosphere will be very tough. But on the same time, it's a game of 3 points. We have in this fantastic situation and position, and we have a group that continue to win games for a long period. And we have a strong mentality, and we know to adapt it this strong and hard atmospheres. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ένα δύσκολο παιχνίδι, έχοντας να αντιμετωπίσουμε και τους οπαδούς αλλά και τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας. Ξέροντας ότι η λογική τους θα είναι ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι σαν να είναι το τελευταίο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι και εμείς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο. Τρέχουμε μια σειρά αγώνων, πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό με πολύ καλή νοοτροπία όπως έχουμε και συνεχίζοντας με τον τρόπο παιχνιδιού μας και να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτές τις καταστάσεις, σε μια κατάσταση που ξέρουμε πως θα είναι δύσκολη. Για όλες τις ομάδες είναι παιχνίδια 3 βαθμών αυτά τα derby και κάτι παραπάνω. For all the teams, these games could be a game of more than 3 points or just the 3 points that are on stake. Look, the games are for 3 points. Τα παιχνίδια είναι I don't believe in this theory that one game is more important than other. When you go and you win against Apollon Smyrni, you win 3 points. When you go and you win in Karaiskakis, you win 3 points. This what happened with us. Δεν πιστεύω ότι κάποιο παιχνίδι σου δίνει κάτι παραπάνω. Το να κερδίσεις τον Απόλλωνα στην έδρα σου δίνει 3 βαθμούς. Το να κερδίσεις στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης είναι πάλι 3 βαθμοί. Οπότε αυτό που έχει σημασία για μας είναι αυτό. If you want, for the proudness or for confidence, for the happiness, could be one game to be considered more important than the other, but finally there is just this situation of 3 points. Αν θέλετε για την περηφάνεια, για την έξτρα χαρά που μπορεί να δοθεί, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο σημαντικό παιχνίδι, αλλά σε γενικές γραμμές είναι οι 3 βαθμοί οι οποίοι διακυβεύονται και αυτή είναι η πιο σημαντική. Τι σας δίδαξε ο αγώνας, ο αντίστοιχος αγώνας του κυπέλου που έχει τη διαφορά της έδρας φυσικά για τον προσεχή αντίπαλο? What did the cup game against Aris teach you, even though it was in a different stadium? Now we will play away. Nothing. What to teach me? About the opponent. It's an opponent. We have. We play, as I told you, as every 3 games. It's not just a matter of one game. In these situations, we have to manage the full period. And for this reason, we were successful on managing perfect the previous period. We must do the same on the next period because there are a lot of games every 3 days, important games, all of them with different competitions. Then we must be perfect. First, the second aspect is that Aris is a good team. It's one of the team that like to play football, like to build up from the back. It has a very interesting philosophy. It's an organized team. It's the work of the coach and of the players. I could say that okay, there are different kind of organization than work, but this one of Aris is a very interesting one. Having the pleasure to play football. Νομίζω πως δεν μας δίδαξε κάτι το παιχνίδι του κυπέλλου. Όπως σας έχω πει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση έχοντας κάθε 3 μέρες να παίξει παιχνίδι. Είναι μια περίοδος η οποία θα ακολουθήσει και για μας επίσης τώρα. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τέλεια, βλέποντας την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Όπως διαχειριστήκαμε πολύ καλά και βγήκαμε με πολύ καλά αποτελέσματα από την προηγούμενη περίοδο, την οποία είχαμε κάθε 3 μέρες παιχνίδι, προσπαθώντας να πάρουμε το maximum. Από εκεί και πέρα, ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι μια οργανωμένη ομάδα. Μια ομάδα που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφία, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Υπάρχουν διαφορετική οργάνωση σε κάθε ομάδα, διαφορετική φιλοσοφία. Μπορώ να πω όμως ότι αυτή του Άρη, το να παίξει ποδόσφαιρο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι δουλειά του προπονητή αλλά και των παίκτων οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα. Έχει ενδιαφέρον που θα βρει απέναντί του το Ιουνές, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά και έχει και πολύ καλές σχέσεις. Will it be a little more interesting the fact that you will face also a familiar person, Hamza Ιουνές, that you were also before together? But Hamza, I had him in Xanti. I know him from Romania. He's a fantastic player, a player for the squad.
player with a strong personality, it has been a huge pleasure for me to work with him and I believe that for him as well. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τον γνωρίζω από την Ξάνθη, τον γνωρίζω όμως και από το πέρασμά του από την Ουμανία. Ένας πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος είναι για την ομάδα, ένας παίκτης ο οποίος έχει προσωπικότητα. Ήταν χαρά μου που δούλεψα μαζί του και νομίζω ότι για αυτόν ισχύει το ίδιο. Σε αγώνες σαν και αυτόν, τον μεγαλύτερο βάρος, αν πέφτει κάπου το μεγαλύτερο βάρος στην ψυχολογία ή στο αγωνιστικό πλάνο, ή αν υπάρχει ισορροπία. In games like this, which aspect is more important, in which you emphasize more psychology or the tactical aspect, or you try to keep a balance in both? No, there should be a balance. Should be a balance in the approach of the preparation, because football doesn't finish with one game. We win the game, we win 3 points, and we go forward for the next step. It's nothing won. This in all the situations. Then we have to be prepared and to be with a strong motivation, but on the same time to be balanced and to have clear mind to be able to take best decision inside of the pitch. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Αυτό που θέλουμε να πάρουμε είναι οι 3 βαθμοί και δεν θα πρέπει να υπερβούμε κάποια όρια, είτε ψυχολογικά είτε σε κάποιο άλλο κομμάτι. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο και να πάρουμε αυτό που ζητάμε. Ίσως έχει κουραστεί να το ρωτάμε για Ward, απλώς ίσως εδώ η επικαιρότητα δίνει κάτι καινούργιο. Είναι μια νέα αρχή τώρα για τον ίδιο. Maybe you are also tired of asking you all the time about Warda, but the news... Then why you ask me? Γιατί με ρωτάτε λοιπόν. Because that's why I explained, because maybe it is a new beginning after his arrival. No, it's not a new beginning, it's not an old beginning. One player has to respect rules. Respect rules is part of the group. Doesn't respect rules is out of the group. In this moment is inside of the group, like all the other players. Δεν υπάρχει. It's very simple, very simple. I don't understand why is this kind of talks. A group must have rules and inside of the group must be respect between the players. One time you can do a mistake because you don't understand the philosophy of one group and this is a matter of education, of being grew up in a different environment. But when you come in a new group, you have to understand this and to respect, because around of you there are a lot of quality players, and all of them they have one target: to win the team. Then you as a player, you must do the same. If you don't do this, you'll be out of the group. If you learn from the first mistake, you can be part of the group. This is very simple. Δεν υπάρχει θέμα παλιάς και νέας αρχής. Έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν κανόνες σε μια ομάδα. Όποιος σέβεται τους κανόνες είναι μέρος του συνόλου μας. Ο Άρντα αυτή τη στιγμή είναι μέρος του συνόλου μας. Ενδεχομένως κάποιος να κάνει ένα λάθος, να μην καταλάβει το πώς λειτουργεί ένα σύνολο και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Θα πρέπει να καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπάρχουν γύρω του ποιοτικοί παίχτες οι οποίοι έχουν έναν στόχο, τον στόχο του να κερδίζει η ομάδα, και νομίζω πως αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία όλων όσων βρίσκονται εδώ. Νομίζω ότι η ουσία της ερώτησης είναι στο αν είναι διαθέσιμος. Όχι, το άλλο το έχουμε κατανοήσει πλήρως. The most precise thing to ask was if he is available for this game. The rest is clearly totally understood. He's in the group. Είναι στο group. I don't like to insist in one player because it's not normal. It's not normal for the player. It's not normal for the group, which is a winning group. Δεν μου αρέσει να επιμένω σε ένα παίχτη και δεν είναι normal ούτε για τον παίχτη, τον εκάστοτε παίχτη, ούτε για το σύνολο γενικότερα, το οποίο είναι ένα σύνολο το οποίο συνεχίζει και κερδίζει. For everyone should be a balance, for every player should be a balance. It's not necessary to be made a story, a huge story. Okay, in football this things could happen. Important is, as I said, to come back and to be with the correct attitude, correct personality for the team. Για καθέναν θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, θα πρέπει να δημιουργούνται ιστορίες για οποιονδήποτε παίκτη. Ο καθένας θα πρέπει να γυρνάει με το μυαλό του και την νοοτροπία του απόλυτα μαζί με τον group. And after, on Saturday, after the last training, I have the responsibility to choose the players that I consider that deserve to be, or that the players that
I consider that give us the victory. Και από εκεί και πέρα, μετά το Σάββατο και το πέρας της τελευταίας προπόνησης, εγώ είμαι υπεύθυνος στο να καταρτήσω την λίστα των παιχτών οι οποίοι θα είναι μαζί μας και μπορούν να μας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι. Because our mentality, our philosophy is this, to go in every game, to win the game. Γιατί η φιλοσοφία μας είναι αυτή, να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να κερδίζουμε το παιχνίδι. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσε να σταθεί στο κομμάτι που επιτρέπεται να μιλήσουμε δημόσια σε δύο ή τρεις βασικούς τομείς που θέλει και πιστεύει ότι την Κυριακή η ομάδα του, επενδύοντας αυτούς, μπορεί να κάνει τη διαφορά για να πάρει αυτό που θέλει, ποιοι θα ήταν αυτοί? If you could speak in public about, not in general, about 2-3 aspects that your team has to take advantage in order to win, which would be these aspects? To win the game. Yes. Yes, exactly. But we enter into many details for. Μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες για το παιχνίδι, αν ξεκινήσουμε με αυτό. I don't know if I want to. Και δεν ξέρω αν θέλω να απαντήσω σε αυτό. But in any case, it's to have our way of playing and to do it with strong confidence. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας και να το κάνουμε με αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Thank you very much, coach. Thank you for everything. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Πάμε γρήγορα στην κλήρωση για να κλείσουμε. Πες μου λίγο 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 42. 5, 20, 16, 37, 40. Λοιπόν, Σωτήρης Σιτσιάνης, το κινητό σε 123. Μαρία Ζαφυροπούλου, το κινητό σε 447. Στεφανίδης Μωυσής σε 833. Γιώργος Πασακάλης στο κινητό σε 514 και Γιάννης Λαμπρόπουλος στο κινητό σε 880 κερδίζουν από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας και ο Βασιλιάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.